Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Με πολύ δυνατά η μουσική και πολύ χαμηλά εγώ. Ωραία. Εδώ είμαστε. All About Aris On Air στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε και θα πάω μαζί μέχρι και τις 7. Στην καθημερινή δίωρη ενημέρωσή σας για τα θέματα του Άρη και όχι μόνο. Με μία νίκη και μία ήττα το Σαββατοκύριακο. Με μία νίκη στο μπάσκετ, με μία ήττα στο ποδόσφαιρο. Φυσικά και θα προτιμούσαμε να υπάρχει μία ακόμα νίκη μετά την επιτυχία αυτή την οποία έκανε το μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά θα αναλύσουμε, θα σχολιάσουμε γενικότερα και τα δύο παιχνίδια αφού είχαμε τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουμε άλλοι τηλεοπτικά και άλλοι γκαντέμιδες διαζώσεις. FM και ένω το μήνυμά σας στο 54526 για την ώρα είναι ο μοναδικός. Κατεβασμένο τώρα τελικά. Αποφασίστε. Λοιπόν. Έτσι πρέπει να είναι. Ωραία. Ωραία. Έτσι πρέπει να είναι. Ωραία. Κάτσε να κατέβω εγώ όμως τότε. Είσαι και ψηλός. Ναι, λοιπόν. Για την ώρα είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Θα δώσουμε και εισιτήρια. Δύο εισιτήρια Άρης Παναθηναϊκός. Α, Σάββατο, 6 ώρα. Στο Νίγκ Γκάλης Χολ. Ωραία. FM λοιπόν. Και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και το πρώτο μας ραντεβού για την σημερινή εκπομπή, το πρώτο τηλεφωνικό ραντεβού για να μιλήσουμε για το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου στην Νέα Σμύρνη, γιατί υπάρχει το αγωνιστικό το οποίο θα αναλύσουμε και δεν μπαίνει σε καμία περίπτωση στην άκρη. Τι έπατε, Χρήστατε? Α, λοιπόν, δεν μπαίνει σε καμία περίπτωση στην άκρη. Υπάρχει όμως και το κομμάτι της διαιτησίας με την φάση του 41ου λεπτού, θυμάμαι καλά, 41ου λεπτού με την ανατροπή του Ματέο Γκαρσία να έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση και δικαιολογημένα από το περασμένο Σάββατο. Θα μιλήσουμε και για αυτή την πλευρά του παιχνιδιού, την πλευρά της διαιτησίας. Εγώ, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς εσύ, νομίζω ότι το χειρουργείο αυτό, εισαγωγικά να το πούμε έτσι, το γυρόφερνε τον Άρη στα τελευταία παιχνίδια. Κάποια στιγμή ένιωσες ότι θα γίνει. Και έγινε τελικά στη Νέα Σμύρνη με αυτή την... Ποιο χειρουργείο γυρόφερνε, ρε φίλε? Σε όλα τα μάτς μέχρι τώρα ο Άρης έχει αδικηθεί. Ναι, δεν υπήρχε τέτοια φάση. Πώς δεν υπήρχε? Μόνο με το γκολ στη Λαμία. Δεν υπάρχει. Απλά, ο Γιουνές έχει βάλει γκολ στη Λαμία. Εκείνο αυτό, ναι, μόνο εκείνο ήταν. Ποιο άλλο? Πέναλτι Μπρούνο Γκάμα με τη Λάρισα. Στο 0-0. Πέναλτι στα Γιάννενα στο Γιουνές. Πέναλτι στο Βέλεθ. Απλά επειδή δεν το είδαμε στο live εκείνη τη στιγμή, είδα πριν του Βέλεθ. Είναι πιο πέναλτι από αυτό. Γιατί τραβάει τη φανέλα. Απλά έχουμε μία κακή συνήθεια, Αριάννη. Ποια είναι η κακή συνήθεια, να σου πω? Πάμε να δούμε τα λάθη μας. Ναι. Επειδή τα τελευταία χρόνια φάγαμε ένα bullying λόγω των λαθών πραγματικά. Γιγαντώσαμε λοιπόν τα λάθη μας. Να κοιτάμε μόνο τα λάθη μας. Και να μην βλέπουμε αυτό το έσχος με τη διαιτησία. Να μην βλέπουμε, να μην φωνάζει ο Αριανός για το τοπίο που διαμορφώνεται στη διαιτησία. Να μην φωνάζει ο Αριανός σε σχέση με την ΕΠΟ, την ΚΕΔ, τις ενώσεις που γίνεται πάρτι και βαλίτσες πάνε και έρχονται. Και να μιλάει για τα λάθη του. Για τον τρόπο που οδηγηθήκαμε στα λάθη μας. Και επειδή υπάρχουν πρόθυμοι να ανακυκλώνουν συνεχώς το τι έγινε στο παρελθόν, βρίσκει το έδαφος ο άλλος, σου πετάει αυτό που θέλει. Και την ίδια στιγμή οι δίπλα ουρλιάζουν για ένα μάτς ΠΑΟΚ Απόλλων Αθηνών για δύο offside, τα οποία ήταν πλάγιο out. Είναι και θέμα επικοινωνιακής, έτσι, είναι πολιτικής. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι μόνο επικοινωνιακή πολιτική. Τίποτα άλλο δεν είναι. Και γι' αυτό τρελαίνομαι με τον Αριανό που μου λέει μην ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είχαν VAR στο πρωτάθλημα στις 6 πρώτες αγωνιστικές, ο Άρης θα ήταν πάνω από τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία. Γιατί ο Άρης θα είχε περισσότερους βαθμούς και ο ΠΑΟΚ λιγότερους βαθμούς. Αλλά παρόλα αυτά εμείς λέμε δεν έκανε τα αλλαγές ο Ερέρα, άρχισε να βάλει τις αλλαγές του, δεν έπαιζε καλά, είναι αργός ο Γιουνές, δεν έχω αριστερό μπακαλό. Πρόσεξε, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να τα σημειώσουμε αυτά, να τα επισημάνουμε για να τα βελτιώσουμε. Εγώ λέω όμως ότι δεν είναι δυνατόν σε μένα να μην δίνεται αυτό το πέναλτι και να φωνάζει σήμερα και στα μέσα ενημέρωση σήμερα να είναι τα offside με τον Απόλλων Σμύρνης. Ναι, ήρθε αυτός ο, πώς το λένε, ο βοηθός, που έπαιζε πρώτη φορά μάλιστα Super League, ήρθε σε εντεταλμένη υπηρεσία να σφαγιάσει τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Και δεν είναι άχρηστος. Τίποτα, φίλε, βάρ. Μην χτυπάς τα χέρια σου όμως. Βάρ, τελείως. Βάρ, τελείως. Βάρ, τελείως. Ωραία, ωραία τα λες. Ούτε βάρ θα έρθει, Νίκο, ναι. Ούτε ξένοι διαιτητές θα μπαίνουν σε όλα τα μάτς, γιατί πάρα πολύ απλά, με κάποιο τρόπο πρέπει να εκλέγεται η ΕΠΟ, η διοίκηση της ΕΠΟ, που εκλέγεται από τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, οι οποίες ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων με τον Ταλαβέρη που έχουν, στέλνουν τον εκλεγμένο δικό του, όχι τον εκλεγμένο, τον αυτόν που θέλουν διαιτητή να σφυρίξει στην Α, τη Β και τη Γ. Αυτές οι ενώσεις είναι που ψηφίζουν την ΕΠΟ, η ΕΠΟ είναι που ορίζει την ΚΕΔ, την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, που στον κύκλο αυτόν ορίζει τους διαιτητές από τις ενώσεις που εκλέγουν την ΕΠΟ. Και αν ξυπνήσει κάποια στιγμή ο Αριανός και καταλάβει ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, αυτό θα συνεχίσει να είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και μόνο αν βρεις ένα παράγοντα να παίξεις στο ίδιο τέμπο, θα μπορέσεις να πας να διεκδικείς κάποια πράγματα παραπάνω. Τότε ίσως να ξεφύγουμε και από την εσωστρέφεια που μας δέρνει κάθε φορά που η ομάδα χάνει. Στην Ελλάδα, όποιος ελέγχει τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων και κατ' επέκταση την ΕΠΟ και την ΚΕΔ, είναι υποψήφιος πρωταθλητής. Αυτή είναι η κατάσταση. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν οι Κομίνιδες, οι Τάσιδες και όλοι οι υπόλοιποι. Ο κύριος Τάσης, τον οποίο σήμερα ανακάλυψε ότι δεν είναι καλός διαιτητής. Πριν δύο εβδομάδες όμως, που έδωσε αυτό το αστείο πέναλτι στο Λεβαδιακό και δεν τιμωρήθηκε. Σωστό. Δεν βγήκε κανένας να φωνάξει. Γελούσανε. Ο Κομίνης πέρσι ήταν εγκληματίας οτιδήποτε. Τώρα, ακόμα και αυτόν που τους στέρισε το πρωτάθλημα με το μυαλό τους. Στην Πούδα, τίποτα. Εντάξει, εδώ λέγανε ότι τίποτα. Ήταν πέναλτι και του Άρη δεν ήταν με το Λεβαδιακό. Τώρα τα ξέπαρακαλώ. Είναι όλα θέμα πλέον επικοινωνιακής πολιτικής. Όπως ναι. Ας το καταλάβει και ο Αριανός που λέει να μην ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ή να καταλάβει και ο Αριανός για ποιο λόγο πρέπει να φωνάζω. Αν και αυτή τη φορά, πραγματικά, μερικοί με έχετε εκπλήξει. Πήρα καμιά τριανταριά μηνύματα στο inbox από Αριανούς που μου λέγανε γιατί δεν φωνάζω για το πέναλτι. Εγώ. Ο πιο γραφικός σε θέματα διαιτησίας. Είμαι με διαφορά. Αυτογνωσία. Φυσικά, ρε φίλε. Φυσικά έχω αυτογνωσία και γι' αυτό μπορώ και το χειρίζομαι. Γραφικός, όχι, εντάξει. Γραφικός μερικές φορές. Και γι' αυτό μπορώ και το χειρίζομαι. Ναι. Και αν το δεις προσεκτικά και πέρα από παροπίδες, ναι, αυτό το οποίο γράφω ισχύει. Ναι. Μπορεί να σου γράψω με έναν τρόπο ότι ήταν λίγο πέναλτι του Άρη. Ναι. Μπορούσε και να μην το δώσει, αλλά θα το γράψω με τέτοιο τρόπο που δεν μπορείς να μου πεις ότι έγραψε εναντίον. Ξέρω να το χειρίζομαι. Δόξα τω Θεώ, είναι από τα πραγματάκια που μας δίδαξε ο μπαμπάς μας. Μα έβαλε δασκάλους και μας το δίδαξαν. Έτσι. Πώς να χειρίζομαι το λόγο και τη γραφή. Να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Και θα τον ευγνωμονώ πάντα. Αλλά ξέρω και να γράφω και να μιλάω. Σχετικά καλά, δεν λέω ότι είμαι Πρίτανης Πανεπιστημίου. Αν και βλέπω Πρίτανης Πανεπιστημίου, έχει άλλα. Όσο καλά και να ξέρει να μιλάει ή να γράφει, άλλα χρειάζονται για να αυτόσει. Την ώρα του μάτς πάντως δεν αντέδρασες και το κοίταξα τώρα πάλι γιατί συνήθως ο Χρήστος αυτός όταν είναι κάποια φάση τέτοια μου στέλνει κατευθείαν μήνυμα εμένα και λέει. Ξεκάθαρο το πέναλτι. Ναι, είναι πεναλτάρα. Δεν έστειλα σε σένα, το έγραψα στο chat του Λαμπαουτάρης. Ναι, ναι, εντάξει. Και, την ώρα του μάτς λοιπόν, το Λαμπαουτάρης το έκανε χωριστό θέμα. Περιμέναμε μετά βγήκε το βίντεο, κάναμε ξανά χωριστό θέμα. Τι άλλο, έπρεπε να βρίσουμε τις μάνες τους το επόμενο τέτοιο. τι άλλο μπορεί να κάνει ο δημοσιογράφος δηλαδή. Τους μπαμπάδες. Ναι, λοιπόν. Τι άλλο μπορώ να κάνω και σου έστειλα δημοσιογραφικά. Και σου έστειλα και τη φωτογραφία. Και έχω κάνει και ένα κατεβατό στο SDNA που είναι αθηναϊκό μέσο. Ναι. Το SDNA επίσης τη μέρα του αγώνα το έγραψε. Τρομερά παράπονα κτλ. Και το έβαλε. Τι άλλο μπορώ να κάνω δηλαδή. Να μπαίνω στο ΠΑΚ 24 να το γράψω. Στο ραδιόφωνο το είπαμε. Ο τύπος παραπέμπεται. Θα μου πεις τι να το κάνω. Παραπέμπεται. Δεν έχει νόημα, αλλά σας λέω, είναι καθαρά επικοινωνιακά τα θέματα, παιδιά. Καθαρά επικοινωνιακά. Και είναι μπροστά στα μάτια του η ανατροπή. Και από περιέργεια, ναι. Παγώνω σήμερα το replay για να δω πού είναι ο Κομίνης όταν γίνεται η ανατροπή και είναι ακριβώς στην ευθεία του. Όπως κινείται ο Κομίνης, είναι ακριβώς στην ευθεία του. Στην κάμερα από πίσω. Ναι. Από την μπροστά πλευρά των παικτών. Γιατί ναι, είναι πλάτη, όπως μπαίνει ναι, ο Ματέο. Ο Κομίνης ναι, φαίνεται στο πλάνο. Ναι, δηλαδή είναι ακριβώς, το είδε, έχει και οπτικό πεδίο. Επίσης, ο Μπαλτάς, ο βοηθός. Τίποτα. Τίποτα, λέξη. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τον Ερέρα να διαμαρτύρεται τόσο πολύ και με τόσο μεγάλη ένταση στους διαιτητές. Δεν το είχε ξανακάνει αυτό ο Ισπανός. Κώστα μου, για αυτό που μου στέλνεις. Ναι φίλε, αυτή είναι η λύση. Δεν έχουμε ούτε τους ανθρώπους, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε τον τρόπο να το κάνουμε. Ναι, αυτό είναι. Είναι ο μόνος τρόπος. Αν δεν έχεις τον άλλο τρόπο που είπαμε, τις ενώσεις και τα λοιπά,
Είναι ο μόνος τρόπος αυτός. Αλλά αυτόν τον τρόπο τον ξέρουν πολύ καλύτερα άλλοι. Όχι εμείς. Μην αρχίσω και αναλύω. Δημήτρη ποιοι. Μου κάλεσε τον καλεσμένο μας. Για να έχουμε έτσι και μια πιο. Ορίστε, σου λέει ο άλλος. Γυρόφερνε, λέει το. Τι γυρόφερνε. Εξειδικευμένη. Σε τρία μάτς γινότανε. Εξειδικευμένη. Εντάξει, αυτό φάνηκε περισσότερο. Μια πιο εξειδικευμένη έτσι γνώμη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να σου πω κάτι, Χρήσανθε. Δεν ασχοληθήκαμε τόσο πολύ και δεν ήταν και τόσο για μένα στα δικά μου μάτια. Ήταν πιο μπαμ αυτή η φάση του Ματέο από άλλες. Εντάξει. Και είναι αυτό που λένε πολλές φορές ότι άμα κερδίζεις, δεν ασχολείσαι. Είναι λίγο πέναλτι, πολύ πέναλτι. Ναι, δεν ασχολείσαι κιόλας. Γιατί στα Γιάννενα κέρδισα. Δύο πέναλτι είχε στα Γιάννενα. Δύο. Του Βέλεθ ήταν. Και του άλλου, γιατί το χτυπάει στα μούτρα, ρε φίλε. Θα το δίνε στον άλλον. Βάρ, φίλε. Βάρ. 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 Βαράτε. Βάρ. Είναι ναι. Και αυτό μια επιλογή. Ποιο. Το Βάρ. Το Βάρ. Ναι. Και στο Βάρ θα υπάρχουν. Θα πηγαίνει ο διαιτητής, θα βλέπει και θα λέει α, δεν είναι. Λοιπόν. Πάμε να καλησπερίσουμμε τον πρώτο καλεσμένο μας για την σημερινή εκπομπή. Ενδεχομένως ναι, θα δούμε. Ωραία. Υπάρχει μια πιθανότητα να πάρουμε έτσι και τη γνώμη, μια πιο εξειδικευμένη γνώμη και άποψη πάνω σε θέματα της διαιτησίας και πάνω στην φάση, την επίμαχη φάση του Πανιώνιος Άρης με την ανατροπή του Ματέο Γκαρσία, καλησπερίζοντας τον κύριο Ηρακλή Τσίκινη. Κύριε Τσίκινη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Λίμπερο. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είστε καλά καταρχήν. Μια χαρά, μια χαρά. Εσείς. Με τη διαιτησία, με αυτά που βλέπετε, είστε καλά ή... όχι. Δεν είμαι καθόλου καλά. Δεν έχουμε εκδικηθεί. Όπως ναι. Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια μιας κακής εικόνας διαιτησίας από τις αρχές της αγωνιστικής. Είχαμε μια παύση με κάποια καλά αποτελέσματα, διαιτητών εννοώ. Τώρα αυτή την αγωνιστική πάλι είχαμε προβλήματα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, ως πρώην διαιτητής που είστε. Πώς νιώθετε που βλέπετε ότι έρχονται οι ξένοι διαιτητές και σε γενικές γραμμές, πέρα από, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι 2-3 διαμαρτυρίες που έχουν γίνει είναι για άλλους λόγους, σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει μια φάση που να πεις, νάτι, αυτή η φάση δεν το έδωσε, γιατί λέτε για ξένους διαιτητές. Πώς γίνεται να σφυρίζουν αυτοί καλά και οι δικοί μας να μην βλέπουν. Θα διαφωνήσω εν μέρη σε αυτό που τοποθέτηση κάνατε. Θεωρώ ότι έχουμε βγάλει τα μάτια μόνοι μας ενώ σαν διαιτητές για με τις κακές διαιτησίες και μερικές φορές αυτές αλλοπρόσαλες να φέρουμε ξένους διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα που για μένα είναι ένα κακό μέτρο. Mm-hmm. Αλλά όμως είναι ένα αγαίο κακό. Από εκεί και πέρα η έλευση των ξένων διαιτητών σε όσα παιχνίδια έπαιξαν δεν είχαν τις μεγάλες φάσεις για να τις αναλύσουμε για να πούμε τι και πώς. Σχετικά τα πήγαν καλά θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, η διαιτησία είναι και θέμα τύχης. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι ο ξένος διαιτητής στην Ελλάδα που έρχεται χωρίς την κακή υποψία για τον Έλληνα διαιτητή. Συμφωνώ ότι παίζει ρόλο. Αλλά να παίζει σας πω κάτι. Ρόλο. Με άλλο μάτι βλέπετε εσείς τον Δανό που έπαιξε χθες το ΑΕΚ Ολυμπιακός, με πολλά λάθη που έκανε, κατά τη δική μου άποψη. Και με άλλο μάτι θα βλέπαμε, ξέρω εγώ, έναν Κομίνη που θα έπαιζε το ΑΕΚ Ολυμπιακός εχθές και σήμερα θα συζητάγαμε από πρωί μέχρι το βράδυ για την διαιτησία. Είναι, αλλά όταν εγώ βλέπω τον Κομίνη να μην δίνει το πέναλτι αυτό την επόμενη φορά που θα ξαναπαίξει τον Άρη, είναι δυνατόν να μην είμαι προκατηλημένος. Ο Κομίνης, για συγκεκριμένα μιλάμε λοιπόν για το συγκεκριμένο, κακός είναι στους πίνακες. Εγώ έχω εκφράσει τη δημόσια την άποψή μου όταν βγήκαν οι πίνακες το καλοκαίρι ότι ο Κομίνης μετά τη διαιτησία που είχε την τελευταία και προκάλεσε το κοινό αίσθημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Και με την καχυποψία αλλά και με την ενγέννη συμπεριφορά του. Αυτή είναι η διαιτησία, καλός κακός. Εκτός του Κομίνη που λέτε. Εκτός του Κομίνη. Που, ναι, ναι. Δεν ξέρω, μας πείτε και την άποψή σας για τη φάση αυτή, προφανώς την έχετε δει τη χθεσινή. Υπάρχει παντού την προχθεσινή του Ματέο Γκαρσία και το πέναλτι που ζητάει ο Άρης. Δηλαδή, πραγματικά, άντε ο Κομίνης. Ο Μπαλτάς, που είναι 132 χρόνια βοηθός, είναι δυνατόν να μην το βλέπει, είναι ακριβώς στην ευθεία του. Άρα, πώς να μην σκεφτεί ο άλλος ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Εντάξει, να δείτε. Τώρα με πάτε σε ερωτήσεις που θα είναι δύσκολο να τις απαντήσω γιατί για ευνέω τους λόγους. Επειδή ξέρω όμως ότι έχετε το θάρρος της άποψης, γι' αυτό σας βγάλαμε. Αλλιώς... Βεβαίως έχω το θάρρος. Δεν μπορώ να πω σε κάτι. Αλλιώς δεν σας βγάζαμε. Όχι, βεβαίως. Καλά κάνετε και ευχαριστώ πολύ που με καλέτε για να πω την άποψή μου. Δεν μπορώ να πω σε καμία περίπτωση ότι υπάρχει δόλος. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Γιατί πρώτον δεν έχω στοιχεία και κατά δεύτερον δεν μπορώ να το πω αυτό. Ότι υπάρχει μια κραυγαλαία περίπτωση λάθος, την περίπτωση που συζητάμε τώρα του πέναντι που δεν δόθηκε στον Άρη με τον Πανιόνιο, βεβαίως
Έγινε ένα πέναλτι το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει αλλιώς ο αποτελέσματος εμέσως, γιατί δεν ξέρουμε αν το πέναλτι αν δινόταν έμπαινε ή όχι. Ναι, σωστά. Είναι μια όμως μια απόφαση η οποία θα άλλαζε το ρου της υποτίτλου του αγώνα. Εγώ θα πήγαινα αλλού την ερώτησή σας και να την απαντήσω ότι πρέπει οι διαιτητές να φέρονται απέναντι στον Άρη όπως φέρονται απέναντι στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στις μεγάλες ομάδες, γιατί θεωρώ ότι ο Άρης ανήκει στις μεγάλες, στο κλαμπ των μεγάλων, στον Big 5 που το λεγόμενο που έχει ακούσει πολλές φορές, όχι στον Big 4. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λάθη σίγουρα γίνονται γενικότερα στο ελληνικό ποδοσφαιρό τη διαιτησία. Το θέμα είναι κατά πόσο εμείς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το κομμάτι σαν φίλαθλοι, σαν παράγοντες και σαν δημοσιογράφοι, ώστε να αφήσουμε λίγο ανενόχλητους με την καλή έννοια να αποδίδουν δικαιοσύνη. Βεβαίως υπάρχουν εκεί κακοί διαιτητές. Αυτό πρέπει να το κρίνει η ΚΕΔ. Να δεχτώ αυτό που είπατε και δέχομαι σε ένα κομμάτι την απάντησή σας. Θα σας πω το εξής. Πώς εγώ να μην σκεφτώ όμως καχύποπτα όταν σε 6 παιχνίδια ο Άρης στα 5 ξεκάθαρες φάσεις είναι και οι 5 εναντίον του σφυρίγματα και δεν έχει και μια υπέρ του. Να πούμε ρε παιδιά, έκανε λάθος ο άλλος. Πήρε ένα πέναλτι ο Άρης που δεν ήταν, του σφυρίξαν και ένα που δεν ήταν. Μέχρι στιγμής έχει. Πρώτη αγωνιστική του ακυρώνεται κανονικό γκολ. Δεύτερη αγωνιστική δεν του δίνεται πέναλτι. Τρίτη αγωνιστική δίνει πέναλτι στο Λεβαδιακό που δεν το δίνει ούτε ο Κομπότης που έχει φύγει βέβαια το Λεβαδιακό τώρα, λέμε. Τέταρτη αγωνιστική στα Γιάννενα δεν παίρνει δύο πέναλτι. Πάει πέμπτη αγωνιστική δεν είχαμε κανένα φοβερό κρούσμα. Έκτη αγωνιστική πάλι πέναλτι. Πώς να μην σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό για αυτή την ομάδα τώρα και ότι υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτό. Ωραία ερώτηση κάνετε, η οποία πραγματικά μπορεί να απασχολεί πάρα πολλούς μέσα στον Άρη. Ας βρεθεί λοιπόν η φόρμουλα αυτοί που έχουν ταινία της ομάδος να προστατεύσουν συσσαγωγικά την ομάδα σε τέτοια ζητήματα. Μπορούν, πιστεύετε. Βεβαίως. Μπορεί μια ομάδα να προστατεύσει. Με την καλή έννοια εννοώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένα team μιας ομάδος, όπως παίρνει ένα πολύ καλό συντριβόρ για να προστατεύσει την ομάδα σου να έχει καλό επιθετικό, είναι καλό αμυντικό, ένα καλό προπονητή, έναν καλό τεχνικό διευθυντή, ας πούμε, πρέπει να υπάρχουν άτομα εξειδικευμένα σε μια ΠΑΕ που να αναλύουν και να προστατεύουν, πάλι εννοώ, με την καλή έννοια και όχι με την κακή έννοια, για να μην παρεξηγηθώ. Σε τέτοια ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία του Άρη με τα κέντρα αποφάσεων, την επικοινωνία του Άρη με τους διαιτητές, την επικοινωνία ότι γίνεται όμως, κύριε Τσίκη μου, γίνεται όμως αυτό να το συζητάμε. Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, να πάρω ένα Σαραϊδάρη, έναν Τεβεκέλη, έναν Μίχελ. Δεν λέω εγώ αυτό, δεν υπάρχει, γιατί και για τα ονόματα που μου λέτε είναι καλό. Είναι πρώην διαιτητές και τα λοιπά. Μα δεν έχει να κάνει ότι ο ένας πρώην διαιτητής, αν μπει σε μια ομάδα, θα επηρεάζει το διαιτητή. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με την δυστυχώς, είναι οι καλές δημόσιες σχέσεις. Επικοινωνιακή πολιτική, κύριε Τσιγίνη, ενδεχομένως. Τους κανονισμούς. Θα σας πω κάτι. Όλες οι μεγάλες ομάδες, τα μεγάλα team, τα μεγάλα κλαμπ, έχουν εξειδικευμένα άτομα μέσα στις ομάδες που προσπαθούν να βελτιώνουν τον τομέα τους. Ο Άρης μπορεί σε αυτό το διάστημα που συζητάμε όντως και όντως έχει αδικήθειες σε πολλά παιχνίδια. Όμως δεν ξέρω αν αυτό είναι σκόπιμο ή όχι. Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Κανείς δεν μπορεί να το πει χωρίς στοιχεία, όπως λέτε. Άλλο αυτό όμως και άλλο το να προστατεύσω με την καλή έννοια εγώ σαν ομάδα, σαν την ομάδα μου να την έχω σε όλους τους τομείς μου εξειδικευμένα άτομα που να γνωρίζουν. Γιατί μπορεί εσείς να λέτε μια φάση ότι αδικήθηκε, αλλά μπορεί για κάποιους άλλους λόγους να μην είναι έτσι. Έτσι, γιατί δεν είμαστε όλοι διαιτητές και όλοι, δεν είμαστε όλοι προπονητές. Καλά, σίγουρα δεν είμαστε διαιτητές και ούτε πήγα σε μια ιδιαίτερη ανάλυση. Όχι, του πειθαρχικού ελέγχου ή του καμίνη. Αλλά η ανάλυση των παιχνιδιών στην αδικία που έχει πάρει ο Άρης μπορεί να είναι πολύ παράγοντες που να εξηγεί αυτό. Μπορεί να είναι η ατυχία ότι έχει πέσει σε κάποιους διαιτητές που δεν ήταν καλοί. Μπορεί. Πολλά μπορεί. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν συγκεκριμένα ότι υπάρχει κάποια ρότα να αδικηθεί ο Άρης. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω κάτι για να σου το πω. Παρ' όλα αυτά, σε κασέτες που άκουγα με στις γνωστές υποθέσεις, έχω ακούσει παιχνίδια του Άρη που έπρεπε να βγουν χι, που έπρεπε να χάσει. Εκείνα ήταν συντεταγμένα τα πράγματα και καταδικάστηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Από την άλλη, δεν γίνεται να είναι σύμπτωση μόνο. 5 μάτς, 5 ανάποδα σφυρίγματα. Εντάξει, κάποια στιγμή. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Είστε άνθρωπος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν γίνεται όλος αυτός ο χαμός με τις ενώσεις. Ποιες θα ψηφίσουν τι και ποιον διαιτητή θα βγάλουν και τα λοιπά να γίνεται τυχαία.
μη πάω στα θέματα που ακούγονται δεξιά-αριστερά, βαλίτσες και οτιδήποτε. Δεν μπορώ να τα αποδείξω, οπότε δεν θα τα αναπαράγω και δημοσίως. Αλλά στον χώρο της. Μακριά από μένα από αυτά. Ναι. Μακριά από μένα σας το είπα, μακριά από όλους. Όσον αφορά το κομμάτι τώρα, γιατί ήταν μεγάλο κομμάτι όσον αφορά τη σχέση των ενώσεων με την ΕΠΟ και την εκλογή των προέδρων και το κάθε ένωση θέλει να βάλει το διαιτητή της. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι λάθος πως γίνεται έτσι, πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό και άλλωστε έχει έρθει η επιτήρηση από την UEFA. Γι' αυτό είμαστε εκεί σε μνημόνιο. Ναι. Βεβαίως. Γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα τα οποία είναι τα οποία υπάρχει μια δυσπιστία από την UEFA και τη FIFA για το πώς κινείται η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γι' αυτόν τον λόγο έγινε, ας πούμε, η αλλαγή, για να έρθει η κάθαρση, να έρθει, αν θέλετε, το 50-50. Γι' αυτόν τον λόγο γίνονται κάποια πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτή η επιτροπή από την UEFA. Mm-hmm. Διαφορετικά θα είμαστε όπως είμαστε πρώτα και το αυτοδίκητο, όπως το λεγόμενο, το οποίο λειτουργούσε άναρχα βέβαια τα προηγούμενα χρόνια. Με τη λέξη του αυτοδίκητου. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να αναγκηθεί σε λίγα λεπτά. Mm-hmm. Μια που είστε άνθρωπος της διαιτησίας, πώς βλέπετε ακριβώς αυτή την επιτροπή? Έχει έρθει ο κύριος Περέιρα, έχουν έρθει ένας άλλος Ισπανός, ένας τι είναι ο άλλος Δανός, δεν ξέρω εγώ. Έχουν διατηρηθεί όμως την ίδια στιγμή ο Τριτσόνης με τον Κουκουλάκη. Δεν ξέρει κανένας επακριβώς ποιος ορίζει τι. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Βλέπουμε παρατηρητές να είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν ήταν διαιτητές ήταν στο επίκεντρο όσον αφορά τα λάθη που έκαναν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή κάποιος να κάνει σωρία λαθών όταν είναι διαιτητής, να τον βγάζουν από τους πίνακες γιατί δεν μπορούσε να σφυρίξει σωστά και να τον κάνουν παρατηρητή να κρίνει τους επόμενους? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, τώρα φύγεται πολλά θέματα. Όσον αφορά την επιτροπή, αυτή τη στιγμή η ΚΕΔ είναι αποκλειστικά με ξένους διαιτητές, πρώην διαιτητές. Οι δύο, ο Κουκουλάκης και ο Τριτσόνης, τι κάνουν? Ο κύριος Κουκουλάκης έχει να λάβει το κομμάτι του ΒΑΡ, δηλαδή το πώς θα εξελιχθεί το ΒΑΡ στην Ελλάδα, και ο κύριος Τριτσόνης έχει να λάβει θέματα εκπαίδευσης. Ναι. Δηλαδή αυτά που είχε ο κύριος Βασάρας πριν. Ναι. Το κομμάτι του κύριου Βασάρα. Από εκεί πέρα, το πόσο από αυτά που γνωρίζω, τους ορισμούς και ειδικά στη Super League και στη Football League, γίνονται από τους ξένους, δηλαδή από τον κύριο Περέιρα και τους δύο βοηθούς που έχει. Ναι. Όλα αυτά είναι κατεύθυνση της FIFA. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά και την επιλογή των παρατηρητών που λέτε, και αυτά είναι στην επιλογή του κύριου Περέιρα. Αν μη τι άλλο, το αν επιλέχθηκε ο Α ή ο Β για παρατηρητής, επειδή κάποτε παλιά είχε κάνει κάποια λάθη, έτσι δεν θα βρίσκαμε κανέναν να είναι παρατηρητής, δεν θα έχει κανένας. Όλοι έχουν κάνει λάθη. Συμφωνώ. Τώρα, αν του παρελθόν συμφωνώ, κάποιο, αλλά προσέξτε λίγο. Προσέξτε λίγο. Ναι, καταλαβαίνω. Επειδή έχω μια τάση να ασχολούμαι πολλά χρόνια. Είναι άλλο ο Τσίκινης, και γι' αυτό μιλάμε. Είναι άλλο ο Τσίκινης και είναι άλλο ο Παμπορίδης. Δεν ξέρω αν έχετε φίλος με τον Μπάμπο. Μην χρησιμοποιείτε ονόματα που δεν πρέπει τώρα. Λέμε για Α και Β. Λοιπόν, συμφωνώ. Εγώ κατάλαβα τι υπονοείτε. Αυτό λέω. Βλέπω τον κύριο Σταυρίδη, ο οποίος έχει σφυρίξει εκείνο το αλυσμόνι, το ΠΑΟ Κάρης, με την καρατιά του Γεωργιάδη στον Καράμπελα, και τον βλέπω να κρίνει τους διαιτητές. Καταλαβαίνετε, γιατί και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά ο φίλος του Άρη τρελαίνεται. Σε εκείνο το ματς, δεν ξέρω, το θυμάστε το ματς εκείνο? Βεβαίως. Σταυρίδης διαιτητής, Σαραϊδάρης που δουλεύει στον ΠΑΟΚ, πρώτος βοηθός, Καλόπουλος τέταρτος. Μπροστά στα μάτια τους πάει ένας ποδοσφαιριστής και κλωτσιάει. Μπροστά στα μάτια τους έναν άλλο ποδοσφαιριστή σε μια επικός κόκκινη κάρτα. Και δίνουν πλάγιο out. Μην μου πείτε ότι αυτό είναι λάθος, ανθρώπινο. Δεν το είδαν τρεις διαφορετικοί άνθρωποι μπροστά στα μάτια τους. Τότε πρέπει να πάνε στο οφθαλμίατρο. Λοιπόν, με πιέζετε να πω μια λέξη που δεν μπορώ να την πω, τη λέξη αυτή. Εσείς έχετε δικαίωμα να τη λέτε, γιατί είστε δημοσιογράφος. Ναι. Και έκτοτος δημοσιογράφος και πολύ καλός. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος κρίνει, και εσείς μάλλον πάρα πολύ που είστε εξειδικευμένοι στον χώρο, πραγματικά κρίνετε τι γίνεται με κάποιους διαιτητές οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει λαβή στο παρελθόν, και συζητάμε και ακόμα και τώρα. Υπεύθυνοι όμως για το ποιος θα είναι παρατηρητής και πώς θα βαθμολογηθεί, αυτός που πει δηλαδή είναι ο κύριος Περέιρα. Εσείς είστε παρατηρητής εσείς? Εγώ υπήρξα παρατηρητής από τη στιγμή που έγινα τηλεκριτικός. Υπάρχει ένας νόμος που απαγορεύει εμείς τους τηλεκριτικούς να είμαστε και παρατηρητές. Γιατί? Οπότε δεν είμαι παρατηρητής. Γιατί θεωρεί ότι έτσι θεωρεί ο οικονομισμός της ΕΠΟ. Ότι αυτός που κάνει τηλεκριτική δημοσίως, όπως είμαι εγώ που έχω περάσει από αυτό το κανάλι, δηλαδή από τα κανάλια του τηλεκριτικού, μου απαγορεύει να είμαι παρατηρητής. Εγώ έχω αποσιοποιηθεί λίγο από το κομμάτι αυτό, γιατί θεωρώ ότι δεν μου έδινε την εξέλιξη να μπορώ να πω τη γνώμη μου και να μπορώ να, και με τους συναδέλφους και με τους δημοσιογράφους να αναλύσω κάποια πράγματα, και τη διάρρηξα το κομμάτι αυτό.
Η ανάλυση, η ανάλυση απαγορεύεται, κύριε Τσίκνη, γιατί όταν αναλύεις θα πρέπει να έρθεις και σε σύγκρουση. Αυτό. Θα πρέπει να έρθεις σε σύγκρουση. Άρα βρήκαμε για αυτόν τον ωραίο νόμο, κλείνουμε. Δεν κάνουν δηλώσεις οι διαιτητές. Δεν κάνουν δηλώσεις οι παρατηρητές. Δεν αφήνουμε τον τηλεκριτικό να είναι και παρατηρητής. Αν υπάρχουν άλλα όμως, δεν μπορούμε να τον βάλουμε. Μπορούμε να συνδέουμε τις ενώσεις από που προέρχονται. Αλήθεια, λέτε ότι τους ορίζει ο Περέιρα. Ποιος προτείνει παρατηρητή? Δηλαδή, ο Περέιρα τι κάνει? Ανά την Ελλάδα γυρνάει και λέει παρατηρητής θα γίνει ο Τζαλτίδης ή ο Τσίκινης, ή του στέλνει η ΕΠΣΗ Πύρου, η ΕΠΣΗ Μεσσηνίας, η ΕΠΣΗ Μακεδονίας και λέει αυτοί είναι από αυτούς τους τρεις πάρε. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες και κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει παρατηρητής κάποιος Super League. Αν αυτός έχει, οποιοδήποτε έχει τις προϋποθέσεις, μπορεί να δώσει και δίνουν εξετάσεις το καλοκαίρι που δώσαν οι παρατηρητές και αν πετύχουν σε αυτά, υπάρχει ένας αριθμός που μπαίνουν παρατηρητές στη Super League και γίνεται η επιλογή από τον κύριο Περέιρα. Προφανώς. Από τον άλλο, δηλαδή υπάρχουν 50, ναι. 50 υποψήφοι και πρέπει να μπουν 30 εκεί. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Προφανώς ένα βασικό κριτήριο είναι να έχεις σφυρίξει, να έχεις διαιτητεύσει, να έχεις σηκώσει σημαία. Ναι. Πρέπει να υπάρχει. Να πω κάτι. Κάποια χρόνια στην Ιταλία και ναι, παρακαλώ. Άρα, εγώ που είμαι διαιτητής του συστήματος, εγώ όχι εσείς, εγώ, και με έχουν βάλει 20 παιχνίδια και από τα 20 στα 18 έχω ευνοεί συγκεκριμένες ομάδες, μετά θα γίνω και παρατηρητής. Τώρα τι να σας πω τώρα σε αυτό. Θα έλεγα και ονόματα τώρα συγκεκριμένα, αλλά μην σας φέρω άλλο σε δύσκολη θέση γιατί καταλαβαίνω ότι. Δεν με φαίνεται, αλλά δεν θα απαντήσω. Δεν υπάρχει καθόλου εμπειρία. Θυμάμαι, βοηθώ σε Ολυμπιακό Άρης, έχει δώσει δύο. Έχει αφήσει δύο goal of sight και μετά όχι μόνο έγινε παρατηρητής στην πορεία και τα λοιπά, πήγε και στην ΚΕΔ. Δύο goal of sight και δεν λέω για το Σαραϊδάρι, μην μπερδευτεί κανένας τώρα. Επίσης ένα άλλο πράγμα. Δεν λέω για το Σαραϊδάρι, είπα για να μην μπερδευτεί κανένας. Να σας πω κάτι, για να πω κάτι για το Σαραϊδάρι. Πώς το βλέπετε στο γεγονός ότι ένας πρώην διαιτητής πάει σε μια ομάδα και καλείται να συναναστραφεί με πρώην συναδέλφους του? Παράδειγμα, έπαιξε ΠΑΟΚ Άρης. Σαραϊδάρης στον ΠΑΟΚ, στέλεχος της ομάδας. Ήταν σε όλα τα ταξίδια μαζί με τον Σιδηρόπουλο. Εσείς θεωρείτε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι αντικειμενικός, μιλάω για τον Σιδηρόπουλο τώρα, όταν ναι. Σε μία από τις δύο ομάδες είναι ένας πολύ καλός του φίλος? Γιατί φαντάζομαι και εσείς όταν σφυρίζατε με τον πρώτο σας βοηθό, ειδικά έτσι όπως έγινε, να είστε συνέχεια μαζί, θα αναπτύξετε και φιλικές σχέσεις. Εγώ δεν λέω για κάτι πονηρό. Λέω καθαρά και μόνο το συναίσθημα. Δεν επηρεάζεται ένας άνθρωπος? Όχι, δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει. Νομίζω ότι το επίπεδο. Θα σας πω για ποιο λόγο θα το πω αυτό. Διότι στο επίπεδο που βρίσκεται π.χ. ο κύριος Σιδηρόπουλος, που είναι ένας διεθνής διαιτητής, και επειδή γνωρίζω και τον κύριο Σαϊδάρη με πολλές ικανότητες, γιατί γνωρίζει πολλά χρόνια αυτόν τον κανονισμό και πολλά χρόνια ήταν διεθνής βοηθός, το μόνο που μπορεί να πούμε είναι ότι μπορεί να έχει μια καλή. Ένα καλύτερο καλωσόρισμα σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πραγματικά, που είχε παίξει πολλά παιχνίδια είτε με τον κύριο Σιδηρόπουλο είτε άλλους διαιτητές, οποιοσδήποτε Σαραϊδάρης που μπαίνει σε μια ομάδα, να έχει μια καλύτερη, αν θέλετε, συνεργασία στα αποδητήρια όσον αφορά το κομμάτι της συνεργασίας για να βγει ένα παιχνίδι. Όχι γιατί δεν οτιδήποτε άλλο. Ο διαιτητής μπαίνει στο γήπεδο και δεν κοιτάει κανένα Σαραϊδάρα. Κοιτάει τον εαυτό του και τη διαιτησία. Τώρα, αν υπάρξουν τέτοιοι προβληματισμοί στο μυαλό μας, τότε μπορούμε να δεν θα τελειώσουμε να λέμε για πώς μπορεί να επηρεάζεται ένας διαιτητής από οποιουσδήποτε παράγοντες. Ναι. Τότε οι ομάδες γιατί παίρνουν πρώην διαιτητές στις ομάδες? Θα σας πω γιατί παίρνουν. Γιατί καλά κάνουν και παίρνουν, κάτι δική μου άποψη. Γιατί αυτό είναι και φαινόμενο ευρωπαϊκό να παίρνουν. Διότι οι πρώην διαιτητές, οι οποίοι κατέχουν αυτόν τον τίτλο, τον πρώην, ειδικά οι διεθνείς διαιτητές, οι οποίοι έχουν εμπειρία και γνωρίζουν, είναι άριστοι. Στον κανονισμό διαιτησίας που προφυλάσσονται έτσι οι ομάδες. Όταν υπάρχει ένας παράγοντας μέσα σε ένα σωματείο που γνωρίζει άριστα τους κανόνες, που τον προφυλάσσει από μια κακή που μπορεί να γίνει μέσα στο φυλαγόνος που μπορεί να γράψει ένας διαιτητής, από να γαλουχίσει τους παίκτες πώς να τηρούν τους κανονισμούς, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο μέσα σε μια ομάδα. Δεν πάει στο πονηρό. Στο πονηρό το μυαλό σας δεν πάει καθόλου. Παρόλο που στην Ελλάδα πάει στο πονηρό το μυαλό μας και το δικό σας και του φιλαβλού φιλαβλού. Καταλάβατε. Δεν είναι έτσι κατά τη δική μου άποψη. Πλέον έχουμε και, κύριε Τσίκιν, έχουμε και στοιχεία. Δεν χρειάζεται να μπει στην ομάδα. Έχουμε και στοιχεία πλέον. Θα είναι από πίσω. Έχουμε και στοιχεία πλέον. Έχουμε τις κασέτες πλέον από τον κουριό. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι πάει το μυαλό μας. Ακούμε παράγοντες να μιλάνε για διαιτητή. Ακούμε παράγοντα να πάνε να παίρνει τον ένα διαιτητή, τον πηγαίνει στα γραφεία του Προέδρου. Ακούμε δύο Προέδρους να λένε για διαιτητή. Δεν γινόταν από κάποιον που ακούμε διαιτητές να μιλάνε και διαιτητές ακούμε. Μην αρχίσω να λέω, είναι σε εξέλιξη.
Μη σας πω τώρα ονόματα ποιος μιλούσε με ποιον, γιατί είναι προϊόν δικογραφίας και δεν μου επιτρέπεται. Αλλά υπάρχουν και διαιτητές μέσα που συνομιλούν με τους παράγοντες. Άρα λοιπόν, ναι, ακριβώς αυτό να σου πω. Δεν χρειάζεται να γίνεις, να είσαι ένας πρώην διαιτητής και να μπεις σε μια ομάδα για να κάνεις, αν θέλεις, τη λοβιτούρα και τι να κάνεις. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε είναι σωστό, βέβαια. Εγώ είχα πάει σε πολλά σεμινάρια της UEFA και δίνανε οδηγίες με παράγοντες που γίνονταν διάφορα σεμινάρια όσον αφορά την εξέλιξη ενός του ποδοσφαίρου. Παροτρύνανε σε εισαγωγικά να υπάρχουν τέτοιοι εξειδικευμένοι άνθρωποι σε ομάδες να βοηθούν τις ομάδες να τηρούν τους κανόνες, να υπάρχει μια εξειδίκευση πάνω σε αυτό. Και ειδικά τώρα που μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο που είναι πάρα πολύ σύγχρονο και περιέχει λεπτομέρειες, όπως είναι αυτά τα μεγάλα κλαμπ, που θεωρώ ότι και ο Άρης είναι μέσα στα μεγάλα κλαμπ της Ελλάδος, που πραγματικά και μέσα από την ψυχή μου θέλω να συμμετέχεις και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, χρειάζεται εξειδίκευση ανθρώπων. Ακόμα και αυτός που θα πάρει τις πετσέτες, ο φυσιοθεραπευτής ή και αυτός ο φροντιστής, πρέπει να είναι εξειδικευμένος. Όταν θέλουμε να μιλάμε για να βρούμε την ομάδα να πάει πολύ ψηλά. Αν μπούμε όμως στην καχυποψία, τότε είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Πώς βλέπετε τη συνέχεια? Καταρχήν, θεωρείτε ότι έχει δίκιο ο Άρης που ζήτησε ξένους διαιτητές και αυτό στα παιχνίδια τα ντέρμπι? Θεωρώ ότι ο Άρης έχει δίκιο να ζητάει κάτι τέτοιο, γιατί θεωρείται ένα μεγάλο κλαμπ και όλα τα παιχνίδια του Άρη με τις μεγάλες ομάδες είναι ντέρμπι. Άρα με τη λογική που έχει εκφράσει ο κύριος Περέιρα να προστατεύει τα παιχνίδια σε εισαγωγικά με ξένους διαιτητές, πρέπει και στα παιχνίδια του Άρη, όπως είναι Άρης ΠΑΟΚ, όπως είναι Άρης Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα που θα δούμε, εφόσον φυσικά έχουν την έγκριση από τον κύριο Περέιρα, να βλέπουμε και εκεί ξένους διαιτητές. Αν και παραλαμβάνω, κατά τη δική μου άποψη, δεν σημαίνει ότι η έλευση ενός ξένος διαιτητή, ότι μακάρι να είναι έτσι, να μην ασχοληθούμε πάλι. Να λέμε ότι ο ξένος διαιτητής απλά δεν έχει την καχυποψία, όπως λέμε τώρα για τους Έλληνες διαιτητές. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν και το έργο. Θεωρώ ότι το μέτρο αυτό, εφόσον έχει μπει στη ζωή μας τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί όχι να μην απαιτήσει εισαγωγικά και ο Άρης αυτή τη διάταξη. Και αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ, κύριε Τσίκιν, είναι από πλευρά σας εμέσως έτσι σαν μια μορφή πρότασης προς τον Άρη, εμέσως τονίζω. Αμέσως το είπα. Ναι, για να έχει στη σύνθεσή του έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα θέματα της διαιτησίας και μπορεί να βοηθήσει σε επικοινωνιακή πολιτική αυτού του κομματιού. Δηλαδή. Μου κάνετε μια ερώτηση που είναι πολύ ωραία και σας ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα προτείνω ή θα πω στη διοίκηση του Άρη τι θα κάνει. Είναι πολύ, πολύ καλοί και άξιοι άνθρωποι που βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Άρη και ο Πρόεδρος και όλο το team που παρακολουθώ, που γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να κινηθούν. Ναι. Φυσικά, το λέω και δημοσίως, ότι επειδή ο Άρης τον θεωρώ μια ομάδα που αξίζει και είναι κόσμημα να βρίσκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και ιδιαίτερα στην Σούπερ Λίγκα που έλειπε τόσα χρόνια, ήταν η κουτσή η Σούπερ Λίγκα χωρίς τον Άρη, είτε για τον κόσμο, είτε για την ιστορία, είτε για τη φανέλα που έχει αυτή η ομάδα, θεωρώ ότι πρέπει να στελεχωθεί εξειδικευμένα. Φαίνεται ότι έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία, δεν πρέπει να απογοητευτεί ο κόσμος με ένα τυχή αποτέλεσμα που είχε, ξέρω εγώ, τη δράση του με μια κακή διαιτησία όπως έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Πρέπει να συνεχίσει να είναι κοντά κόσμιος ο κόσμος και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι γνωρίζουν πολύ καλά οι άνθρωποι αυτοί τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν εισαγωγικά, επαναλαμβάνω, την ομάδα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Πού και πού θα σας ενοχλούμε έτσι για θέματα διαιτησίας να τα συζητάμε. Η γνώμη σας μετράει άλλωστε, εντάξει. Σας ευχαριστώ για το κάλεσμα και να ξέρετε ότι για τον Άρη είμαι στη διάθεσή σας για πάντα. Και γιατί ειδικά για τη Θεσσαλονίκη που την αγαπώ πάρα πολύ και τους ανθρώπους και εσάς προσωπικά. Να είστε καλά, κύριε Τσίκινη. Καλό απόγευμα να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είχα να ακούσω καιρό διαιτητή να μιλάει έτσι για τον Άρη, να σας πω την αλήθεια. Έτοιμο τον έχω. Δηλαδή, έχουν πολύ περίεργα στα αυτιά μου όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Τσίκινης, γιατί είναι ένας πρώην διαιτητής, να ξέρεις. Και γενικά σε παιχνίδια του Άρη. Έχει δώσει, ρε παιδί μου, και αυτός δυο ανάποδα σφυρίγματα. Έχει κάνει. Δεν το είπα τυχαία. Ναι. Δεν ήταν ούτε Παμπορίδης. Όχι. Ούτε Καλόπουλος, ούτε Σταυρίδης. Δεν έχει κάνει τέτοια πράγματα. Να καλέσουμε και το όχι μόνο στον Άρη. Σε όλη τη σταδιοδρομία του τη διαιτητική. Ναι. Είχε και δύο. Σφύριξε και δύο πέναντι υπέρ του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου. Όλοι θα τα σε δύο παιχνίδια. Όλοι θα τα έχουν αυτά. Ως εκεί. Ναι, δεν ήταν από αυτούς δηλαδή που προκάλεσαν. Όχι. Και τώρα υπάρχουν τέτοιοι διαιτητές που δεν ξεφεύγουν. Σίγουρα. Απλά η πλειοψηφία δυστυχώς σε κρίνεται ανεπαρκής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε στο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε μια μπασκετική παρένθεση
για να συζητήσουμε και για τα όσα έγιναν χθες στο Λαύριο και την επική ατάκα του Βαγγέλη Αγγέλου. Θα πούμε ορισμένα πραγματάκια σε σχέση με το ποδόσφαιρο που είδαμε στη Νέα Σμύρνη, πέρα από το διαιτητή. Θα πούμε και για αυτά. Ναι, αγωνιστικά θα ασχοληθούμε και θα σχολιάσουμε και το αγωνιστικό, εννοείται. Όλα αυτά μετά το break στο οποίο θα πάμε τώρα. Επιστρέψαμε Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Χρήσαν Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Βασίλης Καμπαδίας στη ρύθμιση του ήχου. FM κενό. Το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για την εκπομπή, με την εκπομπή για την ώρα. Μετά τις ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Ο φίλος ο φίλος 799 λέει: ο Καρπίδης αύριο με Περέιρα να είναι υποχώρητος και όχι ευγενικός. Όχι μόνο δεν θέλουν τον Άρη να απειλεί στην τριάδα, αλλά μπορούν να το βγάλουν εκτός πεντάδας. Ο φίλος του 353, εδώ λένε ακόμα για το Σπάθα για την κίτρινη κάρτα. Ο Άρης τα μάτς με Λαμία, Λάρισα, Τρίπολη έβαλε γκολ και ξαναέβαλε σύντομα. Είναι ομάδα ψυχολογίας και βρήκε χώρους, ανοιχτό γήπεδο. Ποιος δεν ποδοσφαιριστής δεν θα τσαντιζόταν, μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι εξαντλήσαμε το κομμάτι της διαιτησίας και με τη βοήθεια του Ηρακλή Τσίκινη, τον οποίο ακούσατε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, με αφορμή φυσικά αυτή την φάση με τον Ματέο Γκαρσία στο 47 και το πέναλτι το οποίο είδαν οι τύφλοι νομίζω, αλλά ο κύριος Κομίνης που και αυτός το είδε βέβαια, γιατί ήταν στην ευθεία, ούτε ο κύριος βοηθός, ούτε αυτός ούτε ο βοηθός, ούτε ο κύριος Μπαλτάς φιλοτιμήθηκαν, να το πω έτσι, να κάνουν μια επόδειξη, να δείξουν την άσπρη βούλα. Μπαίνει Φουργιώζος, ο Χρήσαν στο στούντιο, έχει αποκλειστικό. Φουργιώζος. Αποκλειστικό. Τι. Γιατί είδα μπήκες με πολύ φορά και λέω τι έγινε. Ο φίλος ο 503 λέει: Χρήσανθε, μας πέρασαν πριν ο Κορδέλα στη Νέα Σμύρνη. Μίλαγε για τις κίτρινες που δεν έδαινε στα φάουλα από πίσω και στα τραβήγματα και κράτηματα. Κόρμπος. Και μάλλον κάποια ακόμα θέλεις να γράψεις, αλλά κόβε το μήνυμά σου εκεί πέρα. Εδώ δεν δείχνει ρε φίλε Mars penalty τώρα. Τα υπόλοιπα λες εσύ. Εντάξει. Ο 353 διάβασες. Τα διαβάσαμε τα προηγούμενα, ναι. Σχολιάσες για το Σπάθα. Διαβάσαμε. Τι ασχολιάσεις, εντάξει, με το Σπάθα τόσα χρόνια. Συμπεριχνεί τώρα που δεν έχουν περάσει το κέντρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν δύο πραγματάκια. Ξεκίνα. Ποδοσφαιρικά. Ξεκίνα να πεις και εσύ. Και εσύ. Και εσύ, από κι εγώ και μετά πει και ο κόσμος. Εκεί ήθελα να καταλήξεις. Λοιπόν. Μην χτυπάς όμως, φίλε, μην κοπανάς γενικά. Ξέρεις τι, μη υπερδραστήριος, δεν μπορώ. Υπάρχει το κεφάλι στον τοίχο. Μην το χτυπάς, το κάνει ο Γιάνκοβιτς. Λοιπόν. Το θέμα της διαιτησίας νομίζω το εξαντλήσαμε. Ναι. Είναι αλλίωση αποτελέσματος, το είπε και ο κύριος Τσίκινης λίγο πριν. Αλλάζει ροή του μάτς. Θεωρώ ότι τουλάχιστον ισοπαλία στη χειρότερη. Θα ήταν να ήμασταν άστοχοι δηλαδή, που δεν νομίζω. Στη συνέχεια θα ανοίγονταν ο Πανιώνιος. Τέλος πάντων, μιλάμε για άλλο παιχνίδι. Μιλάμε για άλλο μάτς. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο Άρης, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, έχει χάσει βαθμούς από τα λάθη της διαιτησίας, ενώ οι άλλες ομάδες, ακόμα και όταν έγινε κάποιο λάθος εναντίον τους, δεν έχουν απώλεια βαθμών. Ίσα-ίσα έχουν κερδίσει βαθμούς. Αν λοιπόν υπήρχε το περίφημο VAR, τότε το πιθανότερο θα ήταν, όσο και αν γελάτε κάποιοι και κοροϊδεύετε, θα ήταν ο Άρης να είναι πρώτος. Ή ένα βαθμό από την κορυφή. Ή τέλος πάντων έχει μαζί. Πέρα πάνω, ναι. Γιατί μου λέει κάποιος, κύριε φίλε, δεν έβαλε, πήρε μούφα πέναλτι με την Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Μπορεί να βάζει γκολ στο 85. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Σωστά, συμφωνώ. Ο Άρης όμως έχει απώλεια βαθμών και οι άλλοι με αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν συν στους βαθμούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που δεν πρέπει να το παραβλέπουμε και για μένα πρέπει να το υπερτονίζουμε στην εποχή της επικοινωνίας. Γιατί, πρώτα απ' όλα, κανείς δεν το κάνει για να καλύψει λάθη της ομάδας ή να δώσει μια δικαιολογία στη διοίκηση ή να πράξει κάτι τέτοιο το οποίο να έχει ένα πονηρό σκοπό, ρε παιδί μου. Γίνεται και πρέπει να γίνεται, γιατί μόνο έτσι, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάντα, σε κάποιες περιπτώσεις να την γλιτώσεις, αλλά το κυριότερο γίνεται γιατί είναι η αλήθεια. Δεν σου δώσε καθαρό πέναλτι. Δεν πρέπει να το φωνάξεις. Πρέπει να το φωνάξεις. Την ίδια στιγμή πρέπει να δεις τι έκανες σωστά και τι έκανες λάθος. Στο πρώτο ημίχρονο, για μένα ο Άρης είναι απαράδεκτος. Για μία ακόμη φορά. Όπως το λέω, απαράδεκτος. Είναι κάκιστος ο Ματέο Γκαρσία, πολύ κακός ο Μπρούνο Γκάμα, δεν υπάρχει στο γήπεδο ο Γιουνές, είναι λάθος η επιλογή του Ερέρα με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο
τον Μαύρα και τον Δελιζήση, που μάλιστα το καταλαβαίνει ο ίδιος και στο 20 λεπτό τους αλλάζει θέση, φέρνει τον Δελιζήση από εδώ, πάει το Μαύρα ή από εκεί. Και πάει το Μαύρα δεξί στόπερ με αριστερό. Δεν συνηθίζεται ποτέ αυτό να γίνεται, ναι, να αλλάζει τα στόπερ σου. Από τη μία κάνει λάθος, από την άλλη η διορατικότητά του, ότι είναι ο τρόπος που παίζουν και τους αλλάζει, βελτιώνεται η ομάδα. Έχεις κάκιστη αμυντική λειτουργία σε όλα τα κόρνερ του Πανιωνίου και δυστυχώς ένα από αυτά τρως γκολ. Ο Γιουνές κάνει τον παίκτη. Ο Μαύρα η αργή να βγει. Ο Σιώπης δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά, είπαμε. Έκανε τα πάντα, δηλαδή αυτό έλειπε μόνο να κάνει. Και τρως ένα γκολ γιατί είχε γκαντέμις, γιατί η μπάλα πάει ακριβώς στο σημείο του δοκαρίου, μπαίνει μέσα. Τον παίκτη τον είχε ο Μαύρα. Τον παίκτη τον είχε ο Γιουνές. Τον παίκτη τον είχε ο Μαύρα, επειδή ρωτήσαμε μετά. Ο Μαύρα είχε το στόπερ. Μαύρα είχε το στόπερ. Ωραία. Το χρεώνεται όλο τότε ο Μαύρα. Ο Μαύρα τον είχε. Εγώ είχα την αίσθηση ότι τον είχε ο Γιουνές, γιατί είναι δίπλα ακριβώς. Ποιον είχε ο Γιουνές. Ο Μαύρα τον είχε. Ποιον είχε ο Γιουνές. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιον είναι ο Γιουνές. Εγώ ξέρω, επειδή ρωτήσαμε μετά κιόλας, ναι, στο τέλος του παιχνιδιού, μας είπαν ότι τον συγκεκριμένο παίκτη τον είχε ο Μαύρα. Ωραία. Έγκλημα. Δύο φορές έγκλημα είναι τότε. Τότε είναι δύο φορές έγκλημα. Γιατί είναι άλλο, άλλη απέτηση έχω στο Μαρκάτζ από τον Γιουνές, άλλη έχω από τον Μαύρα. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου μόνο στο. Δεν βλέπονται τα αριστερά μου μπακ. Ο Μπάσα είναι για πάσα. Είμαι πάρα πολύ κακός. Και απέναντι έχω μια ομάδα μετριότατη. Μετριότατη που μου κάνει δύο φάσεις και μου βάζει ένα γκολ. Με δύο φάσεις μου βάζει ένα γκολ. Άρα πάω με το 1-0 στο ημίχρονο. Αυτό είναι το αρνητικό μου κομμάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο, πέρα ότι το πέναλτι είναι νωρίς, ο προπονητής αλλάζει όλη τη ροή του αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ερέρα πήρε το πορτοφόλι του Ανιγκό, όπως το λένε αυτόνα. Ανιγκό. Κάνει κίνηση με Σόουζα και αλλάζει το σχηματισμό της ομάδας. Η ομάδα πλέον παίζει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Βρίσκεται τους τρόπους και είναι θετικό το ότι το βλέπει στο ημίχρονο και το αλλάζει. Και το αλλάζει με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή βάζει έναν ακόμα αμυντικό που τον βάζει πίσω κτλ. Λες τι κάνει τώρα αυτός. Στο δεκάλεπτο πάνω κάνει δεύτερη κίνηση που βάζει τον Κωνσταντινίδη αντί του Τζανακάκη. Δηλαδή δίνει, προσθέτει στην ομάδα αυτό ακριβώς που πρέπει να της προσθέσει. Fullback. Βάζει ένα fullback. Το οποίο όμως τι κάνει το fullback. Απελευθερώνει τον Ματέο. Την ίδια στιγμή ανεβαίνει και ο Μενέντεθ από την άλλη. Άρα πάει και ο Γκάμα καλύτερα. Αρχίζεις και έχεις center for, γιατί μέχρι το 45 δεν έχεις center for. Κάτι άλλο έχεις εκεί πέρα μπροστά. Και φτιάχνεις φάσεις. Δεν έκανες 30, αλλά έχεις 61% κατοχή. 35 γεμίσματα, ενώ έχει 15 ο Πανιώνιος. Και 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Εκεί αν κάνεις ένα γκολ, ειδικά στη φάση το φάουλ του Γκάμα. Έτσι, πέναλτι δεν σου δίνει. Κάνει ένα ωραίο γυριστό ο Γιουνές. Κάνει κεφαλιά στο δοκάρι ο Γιουνές και την κεφαλιά στο 90 ο Ματέο, που είναι μισό γκολ η assist του Γιουνές, γιατί μόνο τον ξεφωνίζεται κάποιο το Γιουνές. Αλλά δεν έχετε δει ότι ο Άρης έκανε τρεις φάσεις και οι τρεις φάσεις έγιναν από τον Γιουνές. Που προσέξτε τι λέω. Συνολικά δεν ήταν καλός. Αλλά κάνει τρεις φάσεις. Έχει δοκάρι, έχει ένα φοβερό γυριστό και κάνει την assist μισό γκολ στο Ματέο. Εγώ περιμένω πολλά περισσότερα. Και θέλω πολλά περισσότερα. Και αν θέλετε την άποψή μου, θέλω και ένα διαφορετικό στυλ center for εκεί. Αλλά δεν θα τον ξεφωνήσω τον Γιουνές, επειδή τον ξεφωνίζετε όλοι. Επειδή είναι το εύκολο θύμα. Βλέπω πραγματάκια μες στο παιχνίδι από τον Γιουνές. Γιατί άμα ξεφωνήσω τον Γιουνές, θα ξεφωνήσω περισσότερο τον Μπρούνο Γκάμα και τον Ματέο Γκαρσία στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά αυτοί οι δύο, επειδή έχουν την άβρα από τα προηγούμενα παιχνίδια, ειδικά ο Ματέο, περάσαν στα ψηλά. Αν βάλω ένα βαθμό στην απόδοση του Γιουνές και του Ματέο, που ξέρετε την τρέλα που έχω για τον Ματέο, από το καλοκαίρι. Άμα μπείτε κάτω από τα άρθρα μου στο SDNA, με ξεφωνίζουν ότι τον έχω κάνει μέση και τέτοια. Αλλά σας λέω, αυτό το παιδί είναι εκπληκτικό, θα κάνει παπάδες φέτος. Φαινόταν από το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Αλλά συνολικά στη Νέα Σμύρνη, ο Γιουνές είναι καλύτερος που όλοι πέφτε να τον φάτε. Και αυτό πρέπει επίσης να σταματήσει. Η απαξίωση των ποδοσφαιριστών μας.
ξέρω τι είναι ο Τζανακάκης, ξέρω τι είναι ο Μενέντεθ, ξέρω τι είναι ο Γιουνές, ξέρω τι είναι ο Ματίγια, ξέρω τι είναι ο Σιώπης. Και μέχρι το Γενάρη αυτοί θα παίζουν στα παιχνίδια. Θεωρείτε εσείς ότι βλέπετε καλύτερα από τον Πάκο Ερέρα ώστε να πάρει στη θέση του Ματέο Γκαρσία, λέω τον καλύτερο παίχτη για να μην πω κανέναν άλλον, και φέρει έναν άλλο ποδοσφαιριστή καλύτερο από αυτόν? Τι κερδίζουμε αν τους λέμε παλτά ή οτιδήποτε άλλο, ή ότι δεν νιώθουν, ή ότι τους ξεφωνίζουμε δημόσια? Κερδίζουμε κάτι? Θα παίξουν καλύτερα? Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Στο δεύτερο λοιπόν ημίχρονο ο Άρης όχι απλά άξιζε την ισοπαλία, άξιζε την νίκη. Το πιο σημαντικό από όλα όμως, όλα όσα έχω πει, είτε για τον διαιτητή, είτε για το αγωνιστικό, είναι ότι ο Άρης έχει παίξει μέχρι στιγμής 6 συν 1 επίσημα παιχνίδια. Και στα 7 παιχνίδια, είτε έχασε, είτε κέρδισε, είτε έφερε ισοπαλία, ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του. Και στα 7 παιχνίδια προσπάθησε, άλλη φορά με μεγαλύτερη επιτυχία και άλλη φορά με μικρότερη, να παίξει ποδόσφαιρο. Και στα 6 παιχνίδια πρωταθλήματος, γιατί το παιχνίδι στην Τούμπα έχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι, και για τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες δεν παίξαν με όλα τους τα όπλα. Και στο κάτω-κάτω το τελικό αποτέλεσμα δεν θα επεδίαγε κάποιος κάτι παραπάνω. Για ουσιαστικούς λόγους, ενώ βαθμολογικούς. Και στα 6 παιχνίδια όμως ο Άρης έχει την κατοχή, περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες φάσεις, τον πλήριο έλεγχο του αγώνα. Και το έχει όντας ανέτοιμος ακόμα. Με παίκτες που προχθές παίξαν πρώτη φορά. Πρώτη εμφάνιση του Σόουζα στο πρωτάθλημα. Πρώτη εμφάνιση του Μαύραη στο πρωτάθλημα. Και παράλληλα πρώτη παρουσία μαζί με τον έτερο στόπερ. Πρώτη εμφάνιση του Κωνσταντινίδη. Πρώτη εμφάνιση από το ξεκίνημα βασικό του Σιώπη. Παιδιά, ομάδες με 18 καινούργιους ποδοσφαιριστές που έρχονται από την Β' Εθνική, όχι παίζαν πέρσι την Α, βγήκαμε 7η και τώρα πάμε να αλλάξουμε την ομάδα, θέλουν τουλάχιστον ένα τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο για να στρώσουν. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα που έχει ο Άρης σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Τον Ατρόμητο, τον ΠΑΟΚ, τον Αστέρα Τρίπολης, τον Ολυμπιακό. Όχι, τον Ολυμπιακό δεν το έχει. Την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός μοιάζει περίπου. Αλλά άλλο είναι άρχισε από τη δεύτερη εθνική. Είναι ένα μειονέκτημα που έχει φέτος η ομάδα και θα είναι υπεύθυνο για διάφορα σκαμπανεβάσματα. Είναι όμως κάτι που δεν αλλάζει. Η αιτία είναι ότι ήρθες από τη Β' Εθνική και έπρεπε να αλλάξει όλο σου το ρόστερ. Και πρέπει πάλι να βάλεις κι άλλους 2-3 το Γενάρη. Καλός ή κακός, μαγικά δεν γίνονται. Όταν λοιπόν δεν έχεις τη σφυρίχτρα για να σου ισοσκελίσει αυτή σου την δεδομένη αδυναμία που θα την έχεις μέχρι 30 Μαΐου, θα έχεις τέτοια αποτελέσματα. Άρα εγώ δεν θα κράξω τον προπονητή για μια τέτοια περίπτωση. Μπορώ να του ασκήσω κριτική γιατί κατά την άποψή μου κάνει λάθος με το δίδυμο που επιλέγει, το οποίο το διορθώνει ο ίδιος, και η απόδειξη του λάθους είναι αυτό ακριβώς, ότι το διορθώνει ο ίδιος. Αλλά πρέπει επιτέλους να μάθουμε να ασκούμε κριτική και να αξιολογούμε καταστάσεις. Να αξιολογούμε καταστάσεις. Θα πω περισσότερα φτάνοντας το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το μεγάλο δικό μας μειονέκτημα είναι το μόνο πλεονέκτημα που έχει ο ΠΑΟΚ ως ομάδα. Ότι είναι μια ομάδα που στα 9 εντέκατα, 10 εντέκατα είναι ίδια. Παίζουν ένα χρόνο μαζί και είναι καλοί παίκτες. Άρα στην καλή τους μέρα έχω ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ο Άρης θα πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε σε πολύ καλή μέρα το σύνολο των ποδοσφαιριστών για να έχει το θετικό αποτέλεσμα. Παίζουν κι άλλα ρόλο βέβαια, τύχη, υπομονή, διαιτησία,
Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε μια καθαρά ποδοσφαιρική προσέγγιση, ο Άρης για μένα βαδίζει σε πάρα πολύ στο δρόμο, αγωνιστικά, παρουσιάζει αυτό το οποίο θέλουμε να παρουσιάσει. Από εκεί και έπειτα, αν κάποιοι νομίζαν ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα με αυτούς τους διαιτητές, την ανυπαρξία, αν θέλετε, του Άρη σε αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι τόσο εύκολο, πάρε έναν όπως έλεγε ο Τζίκινης. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ο μόνος τρόπος, σας το είπα ποιος είναι. Πάμε να πάρουμε τις ενώσεις. Που δεν μπορούμε. Και όταν τις πάρεις, όπως τις πήραν κάποιοι άλλοι, να έχεις να αντιμετωπίσεις αυτούς που έχουν τα κασκόλ, αυτούς που καίνε αυτοκίνητα, αυτούς που μοιράζουν 500 άρικα, αυτούς που έχουν δεδομένες τις σχέσεις με το κράτος, αυτούς που είναι εφοπλιστές, και να πρέπει εσύ να είσαι ισχυρότερος από όλους αυτούς. Ακόμα λοιπόν, και μέχρι να έρθει ο Τσιν Τσαντσόν, που θα είναι οικονομικά ισχυρότερος, να προσλάβει αυτούς που θα έχουν τα κασκόλ. Δεν θα καίνε αυτοκίνητα. Μπορώ να το πω αυτό. Αλλά να φοβούνται κάποιοι να τον ενοχλήσουν. Και θα κάνει αυτά τα οποία πρέπει σε όλη αυτή την έκφαση. Γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο δυστυχώς έτσι λειτουργεί και είναι δομημένο. Θα πρέπει να παλεύουμε με ψηλά το κεφάλι και ό,τι μας βγει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κάποιος άλλος μπορεί να μου πει τι λέτε τώρα. Να πάει ο Καρυμπίδης να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, να τον φοβηθεί ο Περέιρα. Εγώ από αυτό δεν περιμένω τίποτα. Όπως δεν έχω δει τίποτα από κανέναν παράγοντα του Άρη, ακόμα και από τον Κοντομινά φέρε μας κι άλλο παικταρά. Γιατί πραγματικά όλοι αυτοί παιδιά, οι ισχυροί επιχειρηματίες, δεν θα κάτσουν να ασχοληθούν. Εκτός αν έχουν άλλα ωφέλη, αλλά βλέπετε, πρέπει από 15 μπάντες. Τις προανέφερα. Ο Άρης λοιπόν δεν έχει εκεί το παραμικρό. Θα πρέπει να κάνει η ομάδα να κερδίσει και τους διαιτητές. Αυτά. Θα μου επιτρέψεις να είμαι πιο σύντομος. Να είσαι. Από σένα. Για αυτό έλειπε, να είσαι και πιο... Για το παιχνίδι του Σαββάτου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά. Εντάξει, εγώ για το πρώτο μέχρι τουλάχιστον, εντάξει, σίγουρα ο Άρης δεν ήταν καλός. Υστέρησε πάλι πολύ στο δημιουργικό κομμάτι. Η ομάδα δεν ήταν καλή με εξαίρεση τον Γκαρσία, τον Γκάμα και τον Σιόπι. Δηλαδή, εμένα μ' άρεσε από αυτό το οποίο έβλεπα από αυτού του τρει. Ποιο. Τον Γκαρσία, τον Γκάμα και τον Σιόπι. Πού του είδε. Ο Γκαρσία δεν μπορούσε να ξεπεράσει στο πρώτο μήχρονο. Λοιπόν, ναι. Πάτησε... Ο Γκάμα το ίδιο. Ήταν καλύτερη σε σχέση με άλλα μάτς. Ναι. Έτσι. Ποιο. Συν ότι ο Άρης. Εγώ σε διέκοψα. Περίμενε, συγγνώμη. Εγώ σε διέκοψα. Δεν είσαι διευθυντής. Έτσι δεν κάνω. Θα με αφήσει να πω και εγώ τη δικιά μου θέση. Κόψε λίγο το μικρόφωνο. Θα με αφήσει να πω. Παραπληροφορήστε τον κόσμο. Συγγνώμη, την ώρα τη μετάδοση, επειδή δεν σ' άκουγα. Ναι. Είπε ότι ο Γκάμα είναι καλό και ο Γκαρσία ότι είναι καλό. Εμένα μ' άρεσαν. Και υπάρχουν κι άλλοι που του άρεσαν. Ναι, εντάξει. Θα με αφήσει να ολοκληρώσω την άποψή μου. Ακούγεσαι. Λοιπόν, ωραία. Πες γιατί εκτίθεσαι, πες. Λοιπόν, δεν πειράζει, εκτεθώ. Εντάξει. Λοιπόν. Επιστρέψει μεταδόσει. Ο Άρης ήταν καλύτερο από άλλα πρώτα μέχρι να πάλι δεν ήταν καλό. Πάτησε περισσότερο στην περιοχή, αλλά δεν δημιούργησε τελικές. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Ναι, δεν δημιούργησε τελικές. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι με τα στόπερ. Μπίλει το κινητό πολύ δυνατά, ακούγεται. Λοιπόν. Συμφωνούμε στο κομμάτι με τα στόπερ. Εγώ. Αν ήμουν Ερέρα, δεν είμαι φυσικά και κανένα μα δεν είναι και αυτό αποφασίζει. Θα ξεκινούσα το Δελιζήσι με το Σόουζα. Γιατί έχουν και μια χημεία από την περσινή σεζόν. Γιατί με το Σόουζα έχει ένα παίχτη που είναι καλό με την μπάλα κάτω και με το Δελιζήσι ένα παίχτη που είναι καλό με την μπάλα ψηλά. Γιατί ο Δελιζήσι είναι σχεδόν ανίκητο στον αέρα. Ο αδύναμο κρίκο του Άρη στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Μπάσα. Και δεν ξέρω. Πώς θα χειριστεί ο Ερέρα το θέμα με τον Μπάσα, γιατί για την εμπειρία του δεν δικαιολογούνται πολλές φορές τα λάθη τα οποία κάνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο Ερέρα, δεν ξέρω αν θα στραφεί σε κάποια άλλη λύση για το χώρο της μεσαίας γραμμής αντί του Αλβανού. Εντάξει, τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, όπως του χρεώνουμε τα αρνητικά, σίγουρα του χρεώνουμε και το θετικό ότι αντέδρασε άμεσα. Με την αλλαγή του συστήματος, ανακατεύοντας λίγο την τράπουλα, βάζοντας το Σόουζα, βάζοντας και τον Κωνσταντίνιδη που έδωσε μια εξτρά ταχύτητα στην δεξιά πλευρά, πάτησε και η περιοχή κάποιες φορές κιόλας ο 24χρονος Μπακ. Λίγο ανορθόδοξα κάποιες φορές στα δικά μάτια ο Άρης,
αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και πάλι ήταν κυρίαρχος. Δημιούργησε ευκαιρίες που δεν τις είχε φυσικά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά μερικές φορές είναι και να σε θέλει και να έμπαινε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή η φάση με το Ματέο στο τελευταίο λεπτό από κοντά ή η φάση με το Γιουνές να ήταν δοκάρι και μέσα, όπως ήταν και η κεφαλιά του Ντομίνγκες δοκάρι και μέσα, που πήγε ακριβώς εκεί που έπρεπε για να μην την πιάσει ο Κουέστα. Η συγκεκριμένη κεφαλιά. Αφού πήδηξε μόνος του, ρε φίλε. Ναι. Γιατί ναι. Πού είναι η άμυνα. Εντάξει, δεν εντάξει. Εκεί υπάρχει λάθος, ναι. Εκεί υπάρχει λάθος. Εκεί είναι λάθος όλη η λειτουργία του Άρη στο συγκεκριμένο κόρνερ. Για μένα ο Άρης έχει μπροστά δύο εβδομάδες να δουλέψει σε αυτά τα οποία πρέπει. Τα έχει δύο προπονητής, ξέρει τι πρέπει να διορθώσει και κυρίως στο κομμάτι της δημιουργίας. Γιατί η ομάδα μεσοαμυντικά είναι καλά. Και δεν θα πω ότι μπροστά μεσοεπιθετικά είναι κομμάτι χημίας, γιατί για τα δεδομένα της εποχής η χημεία κρίνεται ικανοποιητική, η χημεία της ομάδας. Από τους ανθρώπους της ομάδας, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζω εγώ στα συμπέρασμα του κεφάλι μου. Κρίνεται ικανοποιητική. Το θέμα για τον Άρη αυτή τη στιγμή είναι εφαρμογή του πλάνου, ώστε να βοηθήσει αυτό και στη δημιουργία μπροστά. Γιατί ο Άρης δυσκολεύεται να κάνει τελικές, δυσκολεύεται να απειλήσει τον αντίπαλο. Και για μένα σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει ο άξονας. Γιατί καλά χρυσά τα άκρα προσπαθούν όσο μπορούν, αλλά το θέμα είναι να βάλει πλάτη και ο άξονας. Πώς είναι χρυσά καλά τα άκρα όταν είσαι προβληματικός και στο αριστερό μπακ και στο δεξί μπακ προχθές? Μεσοπιθετικά μιλάω. Βοηθάνε και οι μπακ βέβαια στην επίθεση. Όταν οι μπακ δεν βοηθάνε, περίμενε, γιατί θα παίξει τώρα με τον Πάοκ. Ο Πάοκ έχει το Μάτος και το Βιερίνια. Ευτυχώς επιστρέφει ο Βαλεριάνος. Ναι. Άστα ευτυχώς επιστρέφει ο Βαλεριάνος. Ο Πάοκ έχει το Μάτος και το Βιερίνια. Από πού πιστεύεις ότι ο κάθε ένας παίκτης που δεν έχει τόσο καλούς παίκτες ο Πάοκ μπροστά ο Άρης. Αυτή τη στιγμή ο Ματέο είναι πολύ καλύτερος από τα εξτρέμ του ΠΑΟΚ και ας υπάρχει αυτή η απίστευτη διαφήμιση στο Ζαμπά που μόλις οι αμυντικοί δεν γλιστράνε δεν μπορεί να περάσει κανέναν. Συνέχισε. Όχι, συνέχισε. Από πού προκύπτει αυτό? Επειδή ακριβώς πίσω είναι καλά. Όπως ο Τζανακέκης ήταν εξαιρετικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Εξαιρετικός. Για μένα ήταν ο κορυφαίος του Άρη. Ναι. Προχθές δεν βλέπονταν. Για μένα ένα από τα βασικά προβλήματα του Άρη είναι στο κέντρο. Ναι, ρε φίλε, στο κέντρο είναι όταν τα μπάξου δεν είναι καλά και πρέπει να συγκλίνει ο μπάσα δεξιά και αριστερά. Ο Σιώπης προχθές ήταν μηχανάκι. Το καταλαβαίνεις ότι μιλάω για το ανασταλτικό κομμάτι, μιλάω για το επιθετικό κομμάτι. Μιλάω και εγώ γι' αυτό μιλάω. Όχι, εσύ για το ανασταλτικό. Όχι, όταν μου λες να συγκλίνει ο μπάσα, πού να συγκλίνει. Ακριβώς. Όταν δεν έχει ασφάλεια πίσω του, δεν μπορεί να βγει σωστά μπροστά. Όταν δεν έχει ασφάλεια πίσω. Δεν μπορεί να βγει στο μπροστά γιατί έχει τον νου του σε αυτό το πράγμα. Μα ο Μπάσα δεν είναι εκεί. Και επίσης είναι πολύ αργός ο Ματίγια. Για να βγει μπροστά. Εντάξει, και ο Ματίγια είναι και αργός και δεν βοηθάει και δημιουργικά. Ναι. Για παράδειγμα... Εδώ λοιπόν έρχεται το κομμάτι που λέμε ότι όταν λοιπόν μπει ο Μαρτίνες σε κάποια παιχνίδια. Ποιος? Αυτός είναι αλλή. Λοιπόν, όταν λοιπόν μπει ο Μαρτίνες μέσα στο παιχνίδι, θα είσαι πιο δημιουργικός μπροστά. Και είδε στο δεύτερο ημίχρονο με Σιώπη. Ματίγια, αλλά πλέον έναν ακόμη παίκτη στα άκρα, πόσο πιο αποτελεσματικός ήσουν. Ο άξονας εξαρτάται από τα άκρα και τα άκρα εξαρτώνται από τον άξονα. Γι' αυτό σου λέω ότι καλά χρυσά τα άκρα, αλλά πρέπει και ο άξονας να κάνει δουλειά. Λοιπόν, δεν τον έχουμε. Τον έχουμε. Κύριε Μορελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Όλα καλά. Άριζε λίγο στο ραντεβού σου. Δεν φταίω εγώ, ήταν εντολή από τη διεύθυνση. Ναι, εντάξει. Ξέρω ότι σου χαλάω λίγο το πρόγραμμα στα μάτια μου, γι' αυτό θα το μαζέψουμε λίγο, εντάξει. Ναι. Έχεις να βγάλεις το σκύλο βόλτα, τι? Ναι. Ναι, έχω να βάλω το σκύλο βόλτα. Ναι. Λοιπόν. Δεν μπορείς να μιλάς, όταν βγάζεις το σκύλο βόλτα, μπορείς να μιλάς ταυτόχρονα. Μπορώ να μιλάω ταυτόχρονα, πρέπει να κανονίσω και άλλα πράγματα μαζί με το σκύλο. Τα νερά που ακούγεται από πίσω, σκυλίτσα, τι? Τώρα, ας πούμε, το σκύλος ναι. Πρέπει να πιει νερό. Τώρα έχεις και τέταρτο. Πρέπει να πιει νερό. Κατάλαβες. Τις άλλες ώρες δεν πίνει. Να του βάω τα δουλειά του. Στεγνό τον έχεις, τι τον κάνεις στα μάτια. Μου λες, σκύλο βγάζει βόλτα ή λιοντάρι, ρε φίλε. Ρε φίλε, συγγνώμη, λούρι δεν θα έχει το σκύλο. Δηλαδή, πόσο το έχω έτσι ελεύθερο χύμα μέσα στους δρόμους. Με το νερό δεν καταλάβαμε, αλλά τέλος πάντων. Μπορείς να μου πεις λίγο. Μπορείς να μου πεις τι σημαίνει το ουγκαγκαγκουγκιγκι, γκαγκαγκουγκιγκι, γκαγκά, αούγκιγκι, αούγκιγκι, γκαγκραουγκαγκά. Δεν το είπε όλο. Κοίτα, τι σημαίνει. Δεν είναι χαρικλέδι. Η ανάλυση του Αγγέλου είναι, γι' αυτό το λέω.
Κλέν, ο Χάρη Κλέν με αυτό το τραγούδι παλιό, ουσιαστικά σατήριζε όλη την ελληνική κοινωνία. Ναι. Έτσι. Εγώ να νούριζα τα παιδιά μου αυτό, να ξέρεις. Εντάξει, ο Χάρη Κλέν σατήριζε όλη την ελληνική κοινωνία τότε. Έτσι τα παλιά καλά χρόνια. Προφανώς και ο Αγγέλου θέλησε από το να πει κάτι για τους διαιτητές ή να τον ρωτήσω οτιδήποτε, να το πει αυτό για να δείξει τον δικό τρόπο ότι ό,τι και να πείτε, ό,τι και να ρωτήσετε για τους διαιτητές ή ό,τι και να πω, αυτό εκφράζει τα πάντα. Έτσι, ότι, εντάξει, όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Συγγνώμη, να σας δώσω κάτι. Πολλοί να γυρίσουν πίσω, να ακούσουν τραγούδι, να ακούσουν αποσπάσματα, αν δεν κάνω λάθος, από ένα δίσκο του Χάρη Κλέν παλιό. Ναι, το έβαλα και το πρωί. Το έβαλα το πρωί. Εσύ έχεις δει τόσο κακή διαιτησία από το πρώτο λεπτό? Κοίτα, τόσο κακή διαιτησία, εντάξει, πρέπει να ψάξω πολύ για να βρω. Τόσο κακή, ήταν πολύ κακή διαιτησία, ήταν τραγική. Ήταν τραγική. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν, τι να πω, απερίγραπτη. Στο δεύτερο λίγο έφτιαξε κατάσταση μέχρι το 38, κάπου εκεί 37, που πραγματικά και εκεί πάλι τα χάσαν. Έτσι τα χάσαν βέβαια μόνο από τη μία πλευρά. Έτσι κάτι φάω που δεν δίνανε σε επιθέσεις του Άρη. Αλλά αυτό από το πρώτο λεπτό δεν το ξανά. Δηλαδή να μπαίνεις, υποτίθεται ότι οι διαιτητές προετοιμάζονται ψυχολογικά, κάνουν μεταξύ τους, λένε παιδιά θα παίξουμε σήμερα, ξέρω εγώ, έδρα, θα παίξουμε, θα αφήσουμε το σκληρό παιχνίδι, θα δίνουμε κάθε επαφή ή οτιδήποτε, ετοιμάζονται. Αυτοί μπήκαν μέσα και δίνανε από τη μία πλευρά όλες τις επαφές και από την άλλη πλευρά δεν δίνανε τίποτα. Έτσι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι προετοιμασία κάνανε συγκεκριμένοι διαιτητές. Έτσι. Ήταν μεγάλη νίκη η χθεσινή, γιατί είναι μια δυσκολία το Λαύρο. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου το Λαύρο, να πω την αλήθεια, πώς το είδα. Έτσι, και πιστεύω ότι σύντομα το Λαύρο θα αλλάξει και ξένους. Εντάξει, άλλο το περσινό Λαύρο με τους 6 ξένους και με το Μουρ που έκανε ό,τι έκανε στο πρωτάθλημα, και άλλο το φετινό Λαύρο με αυτούς. Αλλά είναι μεγάλη νίκη και σημαντική είναι για τον Άρη, γιατί είχε αντιμετώπιση τόσο κακή διαιτησία. Έτσι, και δεν θεωρώ ότι να σου πω ότι φοβήθηκε την έδρα για παίξεδρα. Θεωρώ ότι οι συγκεκριμένοι διαιτητές είναι κακοί διαιτητές. Είναι κακοί. Δεν μπορούν να σφυρίζουν αυτά. Ποια έδρα είναι στα μάτια. Οι 20 Αριανοί, 30 πόσοι ήταν, ακούγονταν περισσότερο. Όλο αυτό το μάτσα ακούγονταν τα λάνια εκεί πέρα. Η έδρα. Έχει να κάνει με ότι είναι κακοί διαιτητές. Είναι κακοί διαιτητές. Δεν έχει πρέπει να κάνει, και λες, δηλαδή, με ότι ο αντιπρόεδρος εκεί του Εσακίνη του Λαυρίου κτλ. Ή ότι παίρνει δανεικούς από τον Γιαννακόπουλο. Εντάξει, ότι μπορεί να υπάρχει μια φιλικά προσκύμενη αίσθηση, αν θέλεις, από γενικά που πολλούς φορείς προς τον Λαύριο, γιατί έχει κάποιες καλές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι φετινό, είναι και περσινό, το ξέρουμε από πέρσι. Και ότι μπορεί κάπως οι διαιτητές να θέλουν λίγο να δώσουν αντισφρήματα λόγω αυτού όλης της κατάστασης, ναι. Εντάξει, αλλά αυτό τα σφρήματα δεν είναι, δηλαδή, δεν δικαιολογούν ακόμα και το να είσαι φιλικός προς ένα σωματείο. Δεν δικαιολογούν αυτά τα σφρήματα. Είναι κακά σφρήματα. Μα, κάτι. Δίνει αντιαθλητικό στο πρώτο λεπτό. Στην πρώτη φάση. Αντιαθλητικό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Ο άλλος να το κλωτσίσει στα μούτρα. Για να δεν μπορεί, ας πούμε, πρώτο λεπτό. Ή κοιτάξτε, ή δίνεις αντιαθλητικό το πρώτο λεπτό. Σαν να λες σε όλους τους παίκτες, κοιτάξτε παιδιά, κομμένα όλα, όποιος κάνει σκληρά όλα αυτά, μπαμ κατευθείαν. Τεχνική ποινή στον Αγγέλου. Τεχνική ποινή στον Ταλό. Αντιαθλητικό, μόλις έβαζε τρίποντο ο Άρης και έφεγε 4-5 πόντους, αντιαθλητικό στον Τζόουνς, δηλαδή Ήμαρτον. Και τη μοναδική φορά που δίνει τεχνική ποινή, πρόσεξε να δεις τι είναι, γιατί είναι επιστήμη διαιτησία, ειδικά στο μπάσκετ, τη μοναδική φορά που δίνει τεχνική ποινή στο Λαύριο, τη δίνει σε φάση που ο Άρης εκτελεί μία βολή και η μπάλα δεν πάει μετά στην κατοχή του, γιατί ο κανονισμός λέει ότι αν δοθεί η τεχνική ποινή ενώ εκτελεί βολές ο αντίπαλος, επιστρέφει στις βολές του αντιπάλου. Ναι, έχει αλλάξει ο κανονισμός. Αλλιώς θα είχε και την κατοχή, αυτό σου λέω. Θα είχε και επίδεση μετά. Κοιτάξτε, ότι το μπάσκετ όσον αφορά το κομμάτι της διαιτησίας είναι επιστήμη και είναι πολύ πιο δύσκολο, αυτό είναι γεγονός. Από εκεί πέρα βέβαια, οι συγκεκριμένοι τρεις το κακό ξεσφυρίξαν να τα ξανασφυρίξουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο, δεν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος να πει τέρμα όσο εδώ παιδιά, δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να σφυρίζουν. Έτσι, σπίτια σας. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει σακέ. Έτσι, ο σακέ απλά υπάρχει για να διοργανώνει ένα πρωτάθλημα, όπως ένα πρωτάθλημα που παίζαμε εμείς στην δημοσιογράφη. Και απλά βέσει κάποιους χορηγούς, δίνει κάποια λεφτά στις ομάδες και όλα καλά. Δεν παρεμβαίνει πουθενά ο σακέ. Δεν έχει δύναμη να παρέμβει πουθενά ο σακέ. Η διαιτησία ανήκει στην Ομοσπονδία, η οποία η Ομοσπονδία την κρατάει
σαν το τελευταίο, αν θέλεις, λάβαρο, προκειμένου να μπορεί να αξιώσει κάποια πράγματα προς τις ομάδες γενικά, να θεωρήσει ότι έχει έναν έλεγχο στο ελληνικό μπάσκετ. Και απ' την άλλη, έχουμε μια κέδη, οποία κέδη πιστεύω ότι υπάρχει να υπάρχει. Έτσι, δεν τιμωρεί. Αν τους αφήσει και αγωνιστικές εκτός, δεν μου λέει κάτι αυτό. Έτσι, δεν τελειώνει οι διαιτητές, που λέμε. Δεν τους φέρνει σπίτι τους για την άνοικα, γιατί είναι κακοί διαιτητές. Έτσι, εγώ δεν βάζω ξαναλέω. Θέλω να είμαι λίγο, όχι τόσο καχύπνος. Δεν βάζω τόσο το δόλο μέσα, όσο ότι είναι κακοί διαιτητές. Και όταν κάποιος είναι κακός σε αυτό που κάνει, για το οποίο πληρώνεται, καλό είναι να πηγαίνει σπίτι του. Έτσι, δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για διαιτησία την ώρα που άρχισε κέρδηση. Δηλαδή, αν έχανε, τι θα γινόταν. Έτσι, και τι θα έλεγε ο Αγγέλου, αν έχανε ομάδα. Αφού μπαίνουν σε ψυγείο στα άτομα, εντάξει, και λύνονται όλα. Δεν είναι παιδιά για διαιτησία. Είναι κακή. Δηλαδή, διαβάζω και τα κείμενα του Χρήσανδρου, γενικά με διαιτησία του ποδοσφαίρου και παρακολουθώ και τα ποδοσφαίρου. Το πρόβλημα της διαιτησίας, νομίζω, πέρα από ότι εντάξει, υπάρχουν καλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την διαιτησία και όλα αυτά. Για μένα το βασικό είναι ότι είναι κακοί διαιτητές. Δηλαδή από την αρχή ξεκινάει άλλο τώρα. Από τους πρώτους κανονισμούς που μαθαίνουν, από την αναρρίχηση που κάνουν στις κατηγορίες για να φτάσουν σε ένα επίπεδο να στηρίζουν, ας πούμε, στο Πελίκη στην προκειμένη που συζητάμε, αλφάνε κατηγορία. Ο κακός όμως διαιτητής Σταμ κάνει λάθος και εναντίον μου και υπέρ μου. Εδώ γίνονται μόνο εναντίον μου στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό σου λέω ότι στο δεύτερο μήνυμα ισορροπήσαν κάπως τα λάθη. Όχι ότι δεν σφαίριζαν πάλι σε βάρος του Άρη. Απλά σφαίριζαν και κάποια πράγματα σε βάρος του Λαβρίου. Έτσι, αυτό λέμε ότι ισορροπήσαν το παιχνίδι για μένα. Ναι. Και στο τέλος βέβαια πάλι κάνανε τραγικά λάθη. Σίγουρα, μα είναι και η ψυχολογία, είναι όλη αυτή η ατμόσφαιρα που πρέπει ο διαιτητής, ξέρω εγώ, αν κάποιος είναι φύλαπος κείμενος σε μια ομάδα συγκεκριμένη που έχει τα τελικά με την ομοσπονδία, ότι θα πρέπει να δώσει σφαίγματα παραπάνω σε αυτήν την ομάδα. Και αυτό ακόμα είναι λάθος. Ναι. Αλλά ποιος θα το αλλάξει αυτό. Έτσι. Οι ίδιες ομάδες δεν το αλλάζουν αυτό, Χρυσάνδρα. Νομίζω όμως ότι η εικόνα του Άρη ήταν καλή. Ήταν καλή σε ένα μεγάλο βαθμό και έδιωξε έτσι ένα σύννεφο, αγωνιστικό σύννεφο πάνω από την ομάδα. Γιατί κάποιοι μου ρούνε, δεν θα πέσουμε, θα κάνουμε, θα παλέψουμε να μείνουμε. Νομίζω ότι η εικόνα δεν είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την κατηγορία. Το να παλέψει για να μείνει πρέπει να δει πρώτα την ομάδα κάπω. Δεν την είδαμε. Εμεί έχουμε δει την ομάδα τώρα ουσιαστικά σε τρία παιχνίδια. Έτσι, τα παιχνίδια με τη Δυναμό δεν τα βάζω στον κανόνα γιατί ήταν προπόνηση. Ουσιαστικά ο κόσμος έχει δει τον Άρη σε τρία παιχνίδια και εμείς, έτσι, δημοσιογράφοι. Είδαμε δύο παιχνίδια δυνατά που έκανε με την Ίσνη, όπου η εικόνα ως ένα βαθμό παρά τον αποκλεισμό είναι θετική, δηλαδή πήγες και έδεισες εκεί μέσα, το πάλεψες εδώ. Είδαμε αυτό που είδαμε στο Προμηθέα, πραγματικά ήταν τραγωδία. Και ομολογουμένως, λόγω της εικόνας, όχι τόσο της ήττας στον Προμηθέα, νομίζω ότι ναι, υπήρχαν σύννεφα, ότι η ομάδα δεν μπορεί, όχι ότι η ομάδα δεν μπορεί να μείνει την κατηγορία. Εδώ είναι το για μένα λάθος που έγινε από την πλευρά της ΚΑΕ, αν θέλεις, ότι άφησε να ανοίγουν οι προσδοκίες του κόσμου πάρα πολύ. Ενώ ξέρει ότι έχει ένα συγκεκριμένο ρόστερ, το οποίο κοστίζει κάποια συγκεκριμένα χρήματα και ότι αυτοί παίξαν όμως συγκεκριμένες δυνατότητες. Θα μπορούσε κάλλιστα η διοίκηση, αν θέλεις, ο Αγγέλος Αγγέλου, να μιλήσουν κάπως με για στόχους, να πούνε ότι παιδιά, εμάς ο στόχος μας είναι η οκτάδα και να μην αφήσουν να ορίζεται ότι ναι, η ομάδα μπορεί να πάει τέταρτη, μπορεί να πάει πέμπτη, μπορεί να πάει τρίτη, μπορεί να πάει οτιδήποτε. Δηλαδή, το ξέρεις και εσύ ότι από τον ενθουσιασμό κατευθείαν πάμε στο άλλο συνέστημα. Έτσι. Την οργή, την αγανάκτηση. Και αυτό έγινε μετά τον Προμηθεία. Τώρα βέβαια η εικόνα έχει αλλάξει. Πάλι βλέπεις και ακούς δεξιά και αριστερά, πω από τη ομάδα και πάμε για τετράδα. Ηρεμία θα συνεχίσω εγώ. Ο Άρης έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι κατά διαστήματα. Αυτό μένα που μου άρεσε πάρα πολύ στον Άρη ήταν ότι παρά την εκθετική διαιτησία, παρά τα όσα γίνανε σε αυτό το κομμάτι, είχε υπομονή, είχε συγκέντρωση, έδειξε αυτοσυγκράτηση, έδειξε προσήλωση στο στόχο και δεν χάθηκαν οι παίχτες του κάποια στιγμή. Έτσι, ο Αγγέλου κάποια στιγμή στο παιχνίδι είχε χαθεί από τη διαιτησία. Ασχολούνταν μόνο η διαιτησία, Αγγέλου. Οι παίχτες όμως δεν ξέφυγαν από το στόχο που ήταν το παιχνίδι καθαρά. Και αυτό νομίζω είναι το πολύ καλό στην όλη διαδικασία χθες και στο όλο παιχνίδι και στο το τι μπορούμε να βγάλουμε σαν θετικό. Γιατί μπασχετικά, αν το δεις, ο Άρης δεν έκανε κάτι εξαιρετικό για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Του πήγαν κάποια μεγάλα σουτ, έτσι όπως το Τζόνς εκείνο το τρίποντο στο 66-70, δεν κάνω λάθος. Τα rebound πήρε ο Μαγκίτα 2, το ένα το follow δηλαδή και το άλλο το rebound, το επιθετικό στη τελευταία επίθεση. Είναι αυτό η λεπτομέρεια παραπάνω που κάνει τη διαφορά σε ένα τόσο πιο στο παιχνίδι. Ο Γιώργης.
Ο Βεργίνης φυσικά, ο οποίος ήρθε από τον ΠΑΟΚ και έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ειδικά στο κομμάτι όταν μπήκε και όταν τελείωνε το μάτς. Έτσι, όταν μπήκε δηλαδή εκεί που το Λαύρο έδειξε να έχει τον απόλυτο έλεγχο, πήγε ο Βεργίνης ισορρόπησε την ομάδα, σκόραρε πολύ σημαντικό και στο τέλος επίσης το ίδιο. Έτσι, γενικά η ομάδα μου άρεσε αυτό που έδειξε όσον αφορά τους χαρακτήρα της, τη συγκέντρωσή της, την προσήλωση στο στόχο. Ατομικά, αν θέλεις, νομίζω ότι ο Βεργίνης είναι με διαφορά ο παίκτης ο οποίος άλλαξε τη ροή του αγώνα για τον Άρη. Ένας Βεργίνης που θεωρώ ότι αδικήθηκε σε ένα βαθμό τον Αγγέλου, έτσι, στην αρχή τουλάχιστον του αθλήματος, το δεν αγωνιζόταν, ας πούμε, δεν έπαιξε με την Ίσνη. Νομίζω ότι αδικήθηκε από τον Αγγέλου. Και πλέον με την απόδοση του Βεργίνης του δείχνει του προπονητή ότι είμαι εδώ, μπορώ να βοηθήσω ανά πάση στιγμή. Έτσι, δεν χρειάζεται το παιχνίδι να είναι ένα πιέζει ο Άρης οτιδήποτε. Ο Βεργίνης χρειάζεται, γιατί ένας έμπειρος παίχτης, ένας παίχτης που μπορεί να σκοράρει, το έχει το σκορ. Mm-hmm. Ο Φιόνης δεν το έχει. Έτσι, και βλέπαμε και χθες ότι όταν έμπαινε ο Φιόνης, ο Άρης κολούσε. Ο Βεργίνης νομίζω ήταν το πολύ θετικό στοιχείο. Ξέρεις από ποιον περίμενα περισσότερο, γιατί και ο Μπέλ ήταν καλός και ο Τζόνς ήταν καλός. Από το Χάρης. Το Χάρης, ναι. Δεν ήταν και καλή απόδοση ο Καχιστές. Συμφωνώ. Όπως επίσης, αν με προσγείωνες ξαφνικά και μου έλεγες ποιος είναι ο βασικός σέντερ, θα σου έλεγα ο Κάιζερ, όχι ο Μαγκή. Κοίτα να δεις, ο Κάιζερ είχε θέμα με τα φόλ γενικά χθες, δηλαδή, και είχε προβλήματα και ο Αγγέλου νομίζω θέλησε να τον προφυλάξει Χρήστατο, γιατί κατάλαβε ότι το παιχνίδι θα πάει στο τέλος στη δύναμη. Ναι, αλλά είχε rebound, είχε score, είχε καλύτερες άμυνες από τον Μαγκή. Και ο Κάιζερ πήγε, ναι, αυτό λέμε, μετά όταν έβαλε μέσα τον Κάιζερ, τον βόλεψε περισσότερο το παιχνίδι τον Κάιζερ. Είναι ένας παίκτης ο Κάιζερ, ο οποίος μπορεί να παίξει ψηλά. Έτσι, και να κόψει μπάλες και να πάρει rebound. Έτσι, το έχει αυτό. Απλά δεν είναι τόσο δυνατός. Βέβαια, στις μισές φορές έκοβες κανονικά την μπάλα και αυτή δίνανε φάουλ. Αλλά εντάξει. Ναι, εντάξει, ναι, αυτό έκανε για δύο κοψίματα παραπάνω με ο Κάιζερ, τα οποία χάθηκαν σαν φάουλ. Έτσι, αλλά είδες ότι στο κρίσιμο σημείο ο Μαγκή ήταν εκεί για να πάρει το rebound. Έτσι, αυτό είναι το καλό με το Μαγκή και το Κάιζερ. Ότι μπορεί ο ένας να δώσει κάτι που δεν έχει ο άλλος, αλλά δεν φαίνεται τόσο πολύ η απουσία του. Δηλαδή, άμα δεν παίζει εκτός από κάποια παιχνίδια, ας πούμε, που εντάξει, ο αντίπαλος έχει έναν πολύ βαρύ και καλό σέντερ, όπου έχει θέμα. Το Λαύρο δεν το έχει αυτό. Δηλαδή, έτσι, ο Καλαμανάκης τώρα δεν μπορούσε να πει ένα σέντερ. Ήταν ωραίος αυτός, ο Νιγηριανός ήταν ωραίος. Ναι, αυτός έκανε λίγο ζημιά εκεί. Κάποια στιγμή, εντάξει, κοιτάξτε, σε σχέση με τους υπόλοιπους Αμερικανούς και ξέρω που έχει το Λαύρο. Ναι, δεν έχει καλούς φέτος, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε πολύ καλούς. Πέρσι είχε το 6-6, πέρσι είχε το 6-6 ουσιαστικά, γιατί και οι 6 είχαν βγει. Αλλά φέτος τους βλέπω δύσκολα. Ναι. Δηλαδή, ο Μιλόσεβιτς δεν θα μπορεί να αντέξει ό,τι χρονιά σε τέτοιους ρυθμούς. Είναι μεγάλος, είναι έμπειρος, είναι καλός, αλλά είναι μεγάλος. Ο Καραλαμπόπουλος, εγώ είμαι ντεμι-ντεμι. Έτσι, γι' αυτά όλα τα που λένε υπέρ μου θετικά ή τα αρνητικά. Θεωρώ ότι έχει την εξέλιξη που θα μπορούσε. Ο Καραλαμπόπουλος είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο είναι εξαφανισμένος. Ακριβώς, δεν ξεκατρωμένο, χωρίς να πω ότι πήγε να πάρει το μάτς μόνος του. Εντάξει, πήρε δύο σουτ στο τέλος, τα οποία αν τα σφυρίγματα ήταν σωστά, δεν θα φτάνει καν το παιχνίδι να είναι στο πόντο στο τέλος. Έτσι. Γιατί και ο Άρης ξέφυγε με 7 πόντους, είχαμε δύο φάσεις, δύο σφυρίγματα, δύο φάουλ σε βάρος του Άρη, αν θυμάμαι καλά, ένα στο Ποχωρίδη και ένα στο Τζόνς Φερμινάτα, που δεν δόθηκαν τίποτα. Αυτά ήταν 4 βολές. Ειδικά του Ποχωρίδη είναι, δηλαδή, απίστευτο. Όπως επίσης και το κόψιμο. Ακόμα και εμείς ξέρουμε ότι πάει, κάνει τον πάση ο Μποχωρίδης και τον σκεπάζει με τα χέρια. Και μόνο που κατεβάζει τα χέρια ο αμυντικός και μπάλα να βρει, αφού κατεβάζει και τα δύο χέρια πάνω στο κεφάλι του, είναι φάουλ. Παρ' όλα αυτά δεν δίναν τίποτα. Τέλος πάντων, η ομάδα κέρδισε, έχει δείξει κάποια θετικά στοιχεία και τώρα έχει μπροστά ένα πολύ μεγάλο μάτς. Έτσι, ένα παιχνίδι που η διοίκηση καταρχήν περιμένει τον κόσμο να δώσει το παρόν. Έτσι, και για να ενισχύσει την ομάδα ψυχολογικά, αλλά και για να την ισχύει και οικονομικά. Έτσι, γιατί να μην το ξέραμε αυτό, ότι το οικονομικό είναι κάτι το οποίο τρέχει καθημερινά. Έτσι, και είναι μια ευκαιρία μετά την νίκη του Λαύρου να γεμίσει τον Ιγκάλη Σκόλ και να μπουν και χρήματα στην ΚΑΕ στα ταμεία. Αγωνιστικά όμως, εντάξει, ξεκάθαρο φαβορεί ο Παναθηναϊκός, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Έτσι, ένας Παναθηναϊκός που φέτος δείχνει να είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Έτσι, και έχει ένα ρόστερ αρκετά γεμάτο. Απ' την άλλη βέβαια ο Άρης δεν έχει να χάσει και τίποτα εδώ που τα λέμε. Κατάφερε να κερδίσει ένα παιχνίδι που βλέποντας το πρόγραμμα των πρώτων αγωνιστικών ήταν μες στη λογική του το κερδίζω. Έτσι.
όπως ας πούμε για παράδειγμα είναι και το παιχνίδι με τον Πανιόνιο εκτός έδρας. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δυστυχώς δεν είναι σε αυτή τη λογική, γιατί υπάρχει διαφορά επίπεδο. Αν κερδίσει ο Άρης, δηλαδή θα είναι μια τεράστια έκπληξη πραγματικά. Εντάξει, θα πάει να το παλέψει όσο μπορεί. Προβλήματα δεν υπάρχουν, η προπόνηση ξεκίνησε χαλαρούς ρυθμούς. Σήμερα είχαμε αποκατάσεις για τους που παίξαν πολύ, αύριο θα γίνει ακόμα μία. Ακόμα Άρη δεν έχει τα δύο παιχνίδια, θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα να δίνει δύο αγώνες και για την Ευρώπη, οπότε τώρα είναι μια πιο χαλαρή εβδομάδα για τους κίτρινους και ευκαιρία για να δουλέψουν όσο μπορούν καλύτερα πάνω σε αυτά που είδα και όλο που δεν μας είπε φυσικά χθες στην ενδείξη τύπου, γιατί είπε αυτό το περίφημο κακάκι που είχε γίνει viral, αν θέλεις, σε όλη την Ελλάδα, έτσι, είτε από το βίντεο, είτε ακουστικά, είτε σαν δήλωση. Να τα δει, να τα πει στους παίκτες τι πρέπει να αλλάξουν, τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει, για παράδειγμα, όπως είπε στο Χάρης, να το βάλει περισσότερο στο παιχνίδι, γιατί χθες ο Χάρης δεν φάνηκε να είναι μέσα στο παιχνίδι του Άρη. Δηλαδή, έμπαινε την μπάλα, έκανε κάποια ατομικά πράγματα που δεν του βγήκαν, φάνηκε εκτός. Τον θέλει το Χάρης περισσότερο μέσα στο παιχνίδι ο Αγγίλ, όπως πρέπει να ανεβάσει και την απόδοση του Φιόνης. Έτσι, δεν μπορεί ο Άρης να... Εντάξει, μπήκε χθες ο Βεργίνης, αλλά και ο Βεργίνης θα χρειαστεί ανάσεις μες στη χρονιά. Πρέπει και ο Φιόνης να ανεβαίνει. Γενικά, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα δουλεύει ο Αγγέλου. Να δούμε, τώρα είπαμε το Μαναθηναϊκό, είναι ένα crash test για να φανεί κάπως και η δυνατότητα της ομάδας απέναντι σε επίπεδο μεγαλύτερο από αυτό ομάδες, όπως είναι ο Μαναθηναϊκός. Και μετά βλέπουμε πώς εξελιχθεί, έτσι. Ωραία. Μετά στα δύο παιχνίδια την εβδομάδα, ίσως εκεί τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, έτσι, για το ρόστερ του Άρη, με κούραση, ταξίδια και τα σχετικά. Μάλιστα. Ωραία. Okay, Σταμ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό. Να είστε καλά. Και πριν πάμε στο διάλειμμα. Νομίζω ότι είστε πλήρες από ρεπορτάζ μπασκετικό με το Σταμ. Οπότε θα πάμε στο break τώρα και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελικό στάδιο της εκπομπής. Εδώ θα να σε τσικλήσω τώρα ή μετά. Βασικά να σου δώσω αφορμή για να αναλύσεις ένα άλλο θέμα. Είχα ηρεμήσει, ρε φίλε. 8,5 ώρα παίζω μπάσκετ. Ο Γιάννης. Ξεκίνησε σεζόν. Ναι, για πες. Ο Γιάννης Τάτσης, μέχρι πρώτον συνεργάτης του Γιώργου Πετράκη στον ΑΟΧ Κισαμικό, θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες αντικαταστάτης του Παόλο Κάμπο στην τεχνική ηγεσία του Πλατανιά. Δεν άκουσα το πρωί, δεν άκουγα πολύ. Λίγο το άνοιξε. Το ανέλησα. Το ανέλησες. Ασχολήθηκες. Απλά να βγουν αυτοί οι ξεφτύλες που πριν 4-5 χρόνια λέγανε ότι λέμε ψέματα. Ναι, ναι, ναι. Ότι για το δίπλωμα του Κάμπο και τα λοιπά. Να βγουν να πούν συγγνώμη. Τον έφαγα. Δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Δεν το ξέραμε, ρε φίλε. Κάναμε λάθος. Μας είπανε δύο μαζί σε λούμπα. Γιατί θέλουν να σας κάνουν τέτοιο, ναι. Να σας χτυπήσουν κάτω το τραπέζι και τότε λέγατε αλήθεια ότι δεν έχει δίπλωμα. Πήρε πάλι μπρος. Όχι, τα από το πρωί. Α. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αλητείας δημοσιογραφικής, αλλά όχι δικής μας. Το συγκεκριμένο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και τις δικές σας γραμμές. Πάνε να διάβασε λίγο, να πάρεις ένα δίπλωμα. Τόσα πάρε τόσα χρόνια πια. Άνοιξε ένα βιβλίο. Ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287 και 3-8, γιατί είναι πολύ δυνατά η μουσική. Γι' αυτό, για τα ακουστικά μου. Όχι, η μουσική ήταν πολύ δυνατά. Αυτό το τραγικό χαλί. Το εξαιρετικό αυτό. Ναι, ναι, ναι. 2-31-0-287 και 3-8. Τόσο πολύ. Όχι, κι άλλο, κι άλλο. Μπορείς το χαμηλώσεις και τέρμα. Για κανένα 20 λεπτό θα κάνουμε κουβεντούλα περίπου. 15-20 λεπτά. Ανοίξει οι γραμμές. Πάμε στον πρώτο, έχουμε ήδη. Πότε τις άνοιξες κιόλας, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Κώστας. Γεια σου, Κώστα. Πάνω από τις γραμμές. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, να βάλω μια τάξη της σκέψης μου. Θα ξεκινήσω από αυτό που θέλω να σας πω πολύ, εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Έχει θέμα το site, έτσι. Τι θέμα, δηλαδή. Έχει κάποιο θέμα το site σας. Κάποια multimedia που ανεβάζετε, κάποια link. Ναι. Πολλές φορές είτε δεν υπάρχουν, είτε σε οδηγούν σε άλλα προηγούμενα άσχετα, έτσι. Μισόλετο. Αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό. Βοήθα λίγο. Στο site ή στην εφαρμογή. Όλα παουτάρεις. Στο site ή στην εφαρμογή. Έχει διαφορά. Παίζει ρόλο. Και στο site η εφαρμογή έχει άλλα θέματα. Η εφαρμογή ίσως να μην είναι ενημερωμένη με τα πιο σύγχρονα Android, δεν ξέρω. Αλλά και η εφαρμογή έχει κάποια θέματα κυρίως σε live. Η εφαρμογή... Κυρίως σε live. Ω, πρόσεξε τώρα. Η εφαρμογή έχει ανανέωση πριν μια εβδομάδα. Ναι. Διορθώθηκαν τα πάντα. Και άρα καπάτα ενημέρωση. Ωραία. Στα live λοιπόν υπάρχει ειδικό link. Πάτα το και θα πας. Ξέρεις τι γίνεται. Όταν μπαίνω, ας το πούμε, πιο αργοπορημένος να δω τι γίνεται στο live, ναι.
ξεκινάω από την αρχή από κάτω, δηλαδή από το πρώτο λεπτό. Ναι. Όταν υπάρξει σημείωση και καινούργιο, θέμα επάνω, με ξαναπάει στην αρχή επάνω. Οπότε πρέπει να ξανακατεβαίνω ξανά. Δηλαδή ο προγραμματιστής που το έκανε ίσως να μπορεί να το διορθώσει αυτό. Θα το μεταφέρουμε, αλλά εγώ επειδή το παρακολουθώ δεν το έχω διαπιστώσει αυτό. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι... στο δικό μου Android να έχει να κάνει με την έκδοση. Τι έχεις παρεπιπτόντως, για πες λίγο. Τι κινητό, το Samsung το 7? Το Samsung το J7. Εντάξει, ωραία. Να το δούμε, θα το δούμε αυτό. Ωραία. Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στα... αγωνιστικά. Μία μικρή υποσημείωση δική μου αίσθηση από αυτό που βλέπω, μια που κλείσαμε τους πρώτους 6 αγώνες από τον Άρη. Ναι. Θεωρώ, ταπεινή μου άποψη, ότι ο αδύναμος κρίκος σε αυτήν την ομάδα είναι τα πλάινα μπακ. Η δικιά μου αίσθηση είναι έτσι, αυτό που παίρνω. Όταν οι παίκτες μας, ο Γκάμα, ο Γκαρσία κτλ. Είτε κλείνονται είτε δεν είναι σε καλή μέρα και δεν ανεβαίνουν τα πλάινα μπακ, η ομάδα βραχυκυκλώνει. Φαίνεται πολύ κενή μπροστά. Ευχαριστώ. Όταν το πάνε καλά, μπορεί να μην φανεί τόσο πολύ. Έτσι, και μιλάω για τα κρυανά μπακ μόνο σε θέση επίθεσης. Ναι. Αμυντικά νομίζω ότι είναι καλά. Ο Τανακάκης είναι πολύ φιλότιμο παιδί, αλλά είναι λίγο φοβισμένος. Ο Μενέντεθ δεν είναι καλά αμυντικά. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι είναι καλύτερα επιθετικά. Έκανε καλό παιχνίδι με τον Αστέρα. Ναι. Και ο Τζανακάκης έκανε καλό παιχνίδι με τον Αστέρα. Ναι, ανέβηκε και περισσότερες φορές. Πρέπει να βελτιώσει τις έντρες του και πρέπει να πάρει ρίσκα αυτό το παιδί. Ναι. Πρέπει να πάρει λίγα ρίσκα. Εντάξει, γι' αυτό έχεις ένα πλούσιο ρόστερ. Υπάρχει και ο Κωνσταντινίδης, υπάρχει και ο Βαλεριάνος. Α, ναι, εντάξει. Χωρίς να τον κακολογώ και τα λοιπά, θεωρώ ότι πρέπει να πάρει λίγα ρίσκα στο παιχνίδι του ο Τζανακάκης. Θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, ευτυχώς που η ΠΑΕ δεν έβγαλε ανακοίνωση. Τύπου Κούγια, τύπου Ξάνθης, τις κοινότυπες ανακοινώσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Έτσι, το είπε και ο Τσίκινης ότι χρειάζονται δημόσιες σχέσεις επί της ουσίας. Καλά, αυτό που είπε ο Τσίκινης από τη μία είναι η αλήθεια. Απ' την άλλη είναι τραγικό. Είναι η αλήθεια, η περίεργη αλήθεια είναι. Απ' την άλλη είναι τραγικό. Είναι τραγικό βέβαια. Είναι η περίεργη αλήθεια, είναι αυτή που ξέρουμε όλοι και κανένας δεν βγαίνει να το πει, ας το πούμε. Έτσι, είναι ολοκάθαρο. Αυτά παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα. Εγώ αισιοδοξώ με την ομάδα με την έννοια ότι εντάξει, είναι τα πρώτα της βήματα. Έτσι. Θα τη βρει την άκρη. Έχει ένα προπονητή που νιώθει, κόβει, αν και είναι πολύ μεγάλος ηλικία. Λοιπόν, φέτος πρέπει να έχουμε το μίνιμουμ των προσδοκιών. Φέτος. Ξέρεις τι, ο Ερέρα βελτιώνεται και βελτιώνεται και ότι βελτιώνεται φαίνεται από το. Μα μαθαίνει το πρωτάθλημα. Και μαθαίνουν και οι παίκτες. Και μαθαίνει και το πρωτάθλημα. Και τις ομάδες. Εμένα μου έδειξε ο Ερέρα βελτίωση με τον Αστέρα όταν λειτουργήσε γρήγορα και άρχισε να αλλάζει τα πράγματα το ξεκίνημα δευτέρου μηχρόνου και ακόμα πιο πολύ στο παιχνίδι του Πανιόνιο όταν πήρε γενναίες εισαγωγικά αποφάσεις με το ξεκίνημα. Όπως γράφεται και στο site σας στο ρεπορτάζ, έχει χρησιμοποιήσει 21 παίκτες. Δηλαδή από τη δικιά του πλευρά. Κάνει ό,τι μπορεί, ναι. Νομίζω. Έτσι. Έτσι. Τώρα και κάτι άλλο που ήθελα να πω. Νομίζω ότι είναι λάθος η ρητορική μας. Διαιτητές ξένοι στα ντέρμπι με τον Άρη. Γιατί? Διαιτητές ξένοι παντού, σε όλα τα παιχνίδια. Το έγραψε στο DNA σήμερα αυτό. Ναι, σε όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει κανένα νόημα να μην είναι καλή ομάδα, απλά... να παίξει ξένο διαιτητή, να πάρει μια ισοπαλία και μικρότερη ομάδα με Έλληνα διαιτητή να σε περάσει στη βαθμολογία γιατί θα έχει... Απλά ξέρεις τι κάνω πολλές φορές. Πάω στο ρεαλιστικό, σε αυτό που μπορεί να γίνει. Αυτό που λες είναι το σωστό. Αλλά δεν θα γίνει. Αυτό είναι το σωστό. Αν άρα να, ζητήσω κάτι που δεν θα γίνει. Προσπαθώ να ζητάω λοιπόν κάτι που μπορεί να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι η ρητορική μας πρέπει να είναι εκεί για να γίνει κάτι. Γιατί αν η ρητορική σου είναι μόνο μάτσο ντέρμπι, θα γίνει το λιγότερο, το ελάχιστο. Η ρητορική πρέπει να είναι εκεί. Μάλιστα. Όλα τα μάτσα με ξένους ή όλα με Έλληνες. Έγινε. Ωραία, Κώστα, να σε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Πολλά πραγματάκια και γρήγορα τα υπόλοιπα. Καλησπέρα. Παρακαλώ, κύριε. Γεια σας. Γεια σας. Μιλήστε. Τα είπαμε, παιδιά. Ωραία. Μάτς που δεν μπορείς να το κερδίσεις, μην το χάνεις. Γιατί ρε να πάμε γκολ έτσι. Γιατί κάναμε λάθος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί να κάνουμε λάθος, ρε φίλε. 0-0 μας πήραζε να λήξει. Παιχνίδι λαθών είναι το τώρα με τον διαιτητή. Δεν μας έδωσε το πέναντι να πάρουμε διπλό. Ναι. Θέλουν πολύ προσοχή αυτά τα παιχνίδια, παιδιά. Θέλουν. Δεν μπορεί ο Πάνε. Πώς θα σε βάζει γκολ Πάνε, στα στημένα έκανε προσοχή. Σωστά. Εκεί. Ή στην κόντρα. Και εκτός έδρας όταν θα πας να παίξεις πάλι το επόμενο, δύσκολα ομάδα θα σε κάνει συνδυασμός, δύσκολα θα σε τρυπήσει με κάθετη. Κινδυνεύει στα στημένα. Προσοχή αυτό το πράγμα. Δεν, εντάξει, προπονητές δεν είμαστε τώρα, μην το παίζουμε κιόλας. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο να σε βάζουν γκολ οι ομάδες τύπου Πανιόνιο. Δύο γκολ έχεις δεχτεί. Ναι. Δύο γκολ. Με τη διατησία τα ξέρετε, ρε παιδιά, εδώ υπήρχαν στη Β, στη Γ, στην
κουτρούλο γάμος γίνεται να πούμε. Ναι. Όπως ό,τι είπες ακριβώς με τις εννοείς, αυτά ισχύουν ή εκεί ή τουλάχιστον παίξει. Στερούμε στα μπακ, αυτό είναι στάνταρ, ας πούμε, αριστερή μας πλευρά ήταν χάλι προχτές. Να σου πω κάτι όμως. Αλλάξαμε 18 παίκτες, δεν γίνονται να αλλάξουμε 25. Όχι, εντάξει, όχι, σιγά, όχι, όχι. Να μην είμαστε, να μην είμαστε. Σωστά μιλάς. Αυτό είναι σωστό που λες. Και το δεν Γενάρη, γίνονται... εκεί λοιπόν που υστερεί στο Γενάρη, πάνε κάνε τις σωστές κινήσεις να μην υστερεί. Εκεί πέρα, όπως και ο Γιουνές, για μένα θα έπρεπε να παίζει σε πιο μεγάλα τετραγωνικά. Παίζει πολύ... Εντάξει, είναι καλός είναι, αλλά εντάξει, και εκεί θες μια, και μια διαφορετική λύση, μια ρεζέρβα άλλη, ας πούμε, άλλου τύπου, τύπου Κάμπορα, ας πούμε. Ψάχνουμε τέτοιον. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Το τύπου Κάμπορα που λέει είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Άρη. Τώρα σε αναζητήσω στην Αργεντινή. Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, Ηρακλής. Ηρακλής. Έβολο Ματζιούκης κάποιον και πήρε τηλέφωνο. 100. Γιατί δεν μίλησες. Πες για τον Ηρακλή. Φίλος μας είναι ο Ηρακλής. Τα λέμε εδώ το πρωί. Θα πάρεις μετά τις 7 και θα μιλήσεις με τον Ματζιούκη. Έτσι. Ο ανιψιός του Ματζιούκη πήρε τηλέφωνο, όπως καταλάβατε. Ξεκάθαρα. Εν τω μεταξύ, οι Ηρακλοί παίζουν κόρες με εμένα. Οι Ηρακλοί γέφυρας παίζουν βολή, τα κορίτσια. Δεν έχουμε θέμα με τον Ηρακλή. Το συμπαθούμε τον Ηρακλή. Στο βόλεϊ. Έχουμε καλή ομάδα, ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Κάνει πολύ καλή δουλειά η Ελευθερία εκεί πέρα. Λοιπόν. Γεια σας. Ελευθερία τη λένε, την προπονήτρια. Γεια σας. Νομίζω Ελευθερία τη λένε. Ναι. Έχουμε άλλο Βασίλη μου. Ε. Ναι, μια ξανθιά. Πέσαν όλοι. Με το Ηρακλής λιποθύμησαν. Με το Ηρακλής λιποθύμησαν, μάλλον. Λοιπόν. Λιποθύμησαν. Για άλλα 2-3 λεπτά τις κρατάμε ανοιχτές. 2-31-0-27 και 38. Η γραμμή στη διάθεσή σας. Γιατί πήρε και το κλείσμα. Είπε Ηρακλής και το κλείσμα. Ναι. Πες κάτι. Κάνε ασχόλιο. Πες κάτι. Πες εγώ, παιδιά, είμαι Ηρακλής. Βγήκα και νέα αρχηγή σήμερα. Το Ηρακλή. Κανακούδης. Κανακούδης αρχηγός. Αποκλείεται. Πώς έγινε. Α, τρίτος. Μάλιστα. Κάτσε ρε Γιώργο, τρίτος, περίμενε. Στην ουσία πρώτος ο Γιαμπάρης δεν είναι, γιατί ο Αμπάρης δεν παίζει. Ναι, εντάξει. Δηλαδή έχεις έναν στην ουσία είναι δεύτερος. Δηλαδή έχεις έναν Αμπάρη, ναι, έναν Γιαμπάρη και έναν Κανακούδη. Ναι, ναι. Έγινε. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Ηρακλής. Όχι. Ναι, Ηρακλής. Τσίκινης Ηρακλής. Ηρακλής τσίκινης, σωστό. Λοιπόν. Πάμε. Για μένα. Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Φταίει ο προπονητής. Δεν τον κρίνω, έτσι. Ναι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ξεκινάς από το δεύτερο ημίχρονο. Τα ίδια και στη Λαμία, τα ίδια και στη Λιβαδιά και με τη Λιβαδιά, τα ίδια. Πρέπει. Τους έχεις μία εβδομάδα τους παίκτες στην προπόνηση. Δεν ξέρεις ότι ο Τζανακάκης δεν μπορεί να βγάλει σωστή σέντρα, αφού θα παίξεις με σέντρες. Όχι. Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν το καλύτερος παίκτης, θα τον βγάλει. Έλα, χρήσατε τώρα... Άρης Αστέρας Τρίπολης είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Όχι σε μένα ή στον Νίκο, σε όλα. Μα είναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ καλός μέσα στο κλάδι της Βικελίδης. Εντάξει, τι θα το κάνω τώρα. Πες μου σε άλλα παιχνίδια που έπαιξε εκτός. Πόσο καλός ήταν. Και εν πάση περιπτώσει τον Τζανακάκη. Ο Τζανακάκης καλά, δεν έχασε. Δεν μπορεί να βγάλει σέντρα σωστή. Δεν έχασε για το. Δεν μπορεί να βγάλει σέντρα σωστή. Ο Τζανακάκης έβγαλε την assist στο γκολ του Ματέου στη Λαμία. Assist στη Λαμία. Assist με τη Λάρισα. Στον Τιγινή. Δύο assist. Τι λες τώρα. Ο Τζανακάκης έχει σέντρα. Έχει ένα θέμα ο Τζανακάκης. Άκου λίγο. Το ότι ήταν κακός με τον Πανιόνιο. Ήταν κακός με τον Πανιόνιο. Και άλλο ένα μάτς είναι κακός. Με τον Λεβαδιακό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να το βγάλουμε άχρηστο σε όλα τα μάτς ή ότι δεν έχει σέντρα. Δεν το βγάζω άχρηστο. Είναι, αλλά έχει τρεις ασίστ στο πρωτάθλημα. Μην λέμε δεν έχει ασίστ. Γιατί δεν το βάζεις από την αρχή. Όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Το μειονέκτημα του Τζανακάκη, ξέρεις ποιο είναι πολλές φορές. Το ότι έχει μπροστά του τον Γκάμα. Μπορείς να μου πεις γιατί ξεκινάνε από το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είναι κάτι το οποίο, για το οποίο δεν έχει εξήγηση ούτε ο προπονητής. Εγώ λέω ότι ξεκινάνε από το δεύτερο ημίχρονο γιατί κάθε εβδομάδα είναι 3 και 4 νέοι παίκτες. Τη δέκατη αγωνιστική δεν θα υπάρχει αυτό. Γι' αυτό ξεκινάνε από το δεύτερο ημίχρονο. Τη δέκατη αγωνιστική, άμα έχεις 5 παιχνίδια εκτός έδρας και τα έχεις κάσει, τι να το κάνω εγώ. Τι, δεν θα πάρεις το πρωτάθλημα, τι. Όχι, εγώ δεν μιλάω για πρωτάθλημα. Γιατί μιλάς. Ακόμα η ομάδα δεν μ' αρέσει. Ναι, εντάξει. Δικαίωμά σου, εντάξει, οκ. Ναι, κάνουν πρώτα απ' όλα
το passing game είναι ένα χάλι μαύρο. Εγώ ξέρω ότι σε 6 μάτς έχεις την κατοχή 60-40. Έχεις τι διπλάσεις... να πει καλά την κατοχή. Χρήσαν θα έπρεπε να έχω από 15 και πάνω και έχω 12. Τι να την κάνω την κατοχή. Δηλαδή με την είχες και με το Γκίκε είχες κατοχή. Και με τον Όγιος μισό λεπτό. Με τον Όγιος λοιπόν που θυμήθηκες, πόσους βαθμούς είχες στα 4 πρώτα μάτς. Στα 6 πρώτα μάτς. Ναι, εγώ δεν συγκρίνω την βαθμολογία τώρα με τον Όγιος. Τι συγκρίνεις. Εντάξει, δηλαδή. Μία νέα ομάδα δεν γίνεται να μπει και να παίζει κατευθείαν. Το δέχομαι, Χρήστα, το δέχομαι αυτό. Ναι. Το δέχομαι αυτό που λες. Πήρες 20-18 διαφορετικούς παίκτες, νέους παίκτες, διαφορετικές φιλοσοφίες, 18 διαφορετικοί χαρακτήρες, το δέχομαι αυτό που λες. Αλλά, δηλαδή, ένα λάθος του προπονητή αυτό που έπρεπε ήδη να το έχει διορθώσει, γιατί δεν ξεκινάνε από το πρώτο ημίχρονο και μπαίνουν μέσα στο δεύτερο. Η δική μου άποψη, αν θες να την ακούσει, είναι ότι ο Άρης είναι καλύτερος από ό,τι τον περίμενα. Είναι καλύτερος. Με βάση όλες αυτές τις παραμέτρους, αυτή τη στιγμή και η συγκομιδή σου, η βαθμολογική, εγώ περίμενα να κάνω γκέλες εντός έδρας. Εγώ περίμενα να μην έχω μειογένεια στο ξεκίνημα. Και δεν έχω. Και δεν έχω. Είναι στο 50% η ομάδα. Τέτοια παιχνίδια δεν τα χάνεις. Αλλά δεν τα χάνεις. Σκέψου, δεν τα χάνεις. Άρης Λάρισα με τον Γκο και πόσο έληξε. Άρης Λεβαδιακός. Λαμία Άρης. Πώς δεν τα χάνεις. Άρης Αστέρας Τρίπολης τι έκανες τα προηγούμενα χρόνια. Πώς δεν τα χάνεις. Και τα χάνεις και τα παραχάνεις. Και δεν τα κερδίζεις. Και έχεις τη μία γκέλα πίσω από την άλλη. Άμα δεν σε θέλει φίλε μπορείς να είμαστε λίγο ρεαλιστές για το τι ζητάμε. Μάτς. Αν είναι να πάμε για πρωτάθλημα, ναι, είμαστε αποτυχημένοι. Όχι, αν όμως είναι για να βγούμε στην Ευρώπη. Είμαι σε καλό δρόμο, όχι ως προς το αποτέλεσμα, ως προς την εικόνα. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη γιατί είσαι στο 50%. Η ομάδα παίζει στο 50% και έτσι θα παίζει για άλλα 4-5 παιχνίδια. Χρήσανθε, Άρης είσαι. Ναι, το δέχομαι. Καλά, Άρης είσαι, είναι η εφημερίδα. Άρης είναι η εφημερίδα. Κατά τα άλλα, άστα. Άρης είμαι και στη Γάμα και στη Βήτα και παντού Άρης θα είμαι. Το Άρης είσαι δεν με κάνει καλύτερο παίχτη. Τουλάχιστον να μην τα χάσει. Α, εντάξει. Άλλο το τι πρέπει, εντάξει, άλλο το τι μπορεί. Στα Γιάννενα ήταν μια τραβοκλωτσιά, εντάξει. Εχθές όμως... Να είσαι καλά, γιατί περιμένουν άλλοι δύο. Να είσαι καλά. Περιμένουν άλλοι δύο και έχουμε 3 λεπτάκια μόνο. Πάμε παρακαλώ, επόμενο, πάμε στους δύο τελευταίους. Είμαι ο προ-τελευταίος. Είσαι ο προ-τελευταίος και έχεις 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα. 22, 21, 20. Εμείς που το είδαμε διαζώσεις μπορούμε να πούμε... Όχι, γιατί διαζώσεις δεν έχεις τα replay. Και εκεί ήσουν άρεφη. Εμείς δεν είδαμε τα replay. Εμείς φωνάξαμε πέναλτι σύντροφε πριν το δεις εσύ στο replay. Σωστό. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εσύ το είδες μετά από 20 δευτερόλεπτα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή ρε εσύ, ο Γκάρεθ Μπέιλ στο τελικό έκανε εκείνο το ανάποδο ψαλίδι. Και εγώ έχω βάλει ένα στοίχημα ότι για τον επόμενο ένα χρόνο δεν θα ξαναβάλει γκολ με ανάποδο ψαλίδι ο συγκεκριμένος. Ναι. Δηλαδή ρε φίλε, γιατί να μην μπει γκολ του UNES. Αυτό του πολύ κακού παίκτη. Να μπει ρε φίλε, γιατί αν θα μπει θα τρελαθούν όλοι και θα μιλάνε γιατί μπήκε. Ενώ τώρα που πήγε out, μωρέ τάξη out, πήγε αφού όλα out πάνε. Αλλά εκείνο του Gareth Bale όμως πήγε. Αλλά εκείνος είναι ο Bale. Να δω αν θα βάλει ο Μπέιλ ένα χρόνο με ανάποδο ψαλίδι. Ένα αυτό. Δεύτερο. Στο 46 που εμείς φωνάζουμε πέναλτι και δεν το σφυρίζει, δεν θέλει να το δώσει. Επειδή του πήρανε κάτι του Πανιόνιου, του το δώσαν πίσω σε αυτό το παιχνίδι. Το ίδιο πράγμα φοβόμουν με τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί του πήρανε σε δύο παιχνίδια κάτι και έπρεπε να του δώσουν κάτι. Άρα θα μας δώσουν κάτι με μένα, μην το δώσουν. Μπα. Δεν έγινε αυτό. Με τον Παναθηναϊκό φάνηκε το αντίθετο, το ότι στη χώρα αυτή δεν αλλάζει όχι ο Περέιρα, όχι ο Μπρούνο Περέιρα, όχι οποιοδήποτε ναι. Κάρλος Περέιρα, δεν αλλάζουν τα Ελληνόπουλα. Η μόνη λύση είναι πραγματικά να μπουν σε όλα τα παιχνίδια μας, σε όλα, ξένοι διαιτητές. Δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό, ας το λύσουν από τα τηλεοπτικά τους και ας παίρνουν λιγότερα λεφτά οι ομάδες από τις πιο καθαρά, ας κάνουν χαμηλότερα συμβόλαια.
οι άνθρωποι αυτοί, είτε παίζουν μπάσκετ, είτε παίζουν βόλεϊ, είτε παίζουν ποδόσφαιρο, αυτοί που διαιτητεύουν, ό,τι σύμπτωση σε αυτή τη χώρα είναι ό,τι πιο διαπλεκόμενο υπάρχει. Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι για το δεξί και το αριστερό μας μπακ. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μενέντες ήταν καταπληκτικός. Και ήταν καλός ως φούλμα. Βλέπουν με τα μάτια και όχι με τους αγκώνες. Mm. Δημιούργησε όλες τις επιθέσεις, όλα τα ρήγματα, πήρε όλα τα πλάγια, τα κόρνερ και γενικά ήταν πολύ καλός. Να με συγχωρείτε. Πνίγηκες. Αλλά... μετά από του έκανες αβάντα, πνίγηκες. Εύχομαι, όχι επειδή παίζουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά στα τρία επόμενα παιχνίδια, τα οποία είναι τα εύκολα παιχνίδια για μένα, γιατί μέχρι τώρα παίζαμε τα παιχνίδια του πρέπει, τώρα δεν παίζουμε τα παιχνίδια του πρέπει, καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω, εύχομαι η μπάλα να πηγαίνει μέσα και να βάζω εγώ πρώτος γκολ. Άλλωστε, το επαναλαμβάνω και γίνομαι γραφικός, πρώτος γκολ να βάλω. Τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους. Άντε, καλό βράδυ. Γεια σου, Θανάση. Πάμε στον τελευταίο, Βασίλη μου. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Φίλος του ΠΑΟΚ, εγώ βασικά. Παίρνω με πολύ φιλικές διαθέσεις. Θα ήθελα να κάνω μόνο μία ερώτηση. Ναι. Είπατε ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή του Άρη παίζει το 50% των δυνατοτήτων της. Ναι. Σε μία καινούργια ομάδα πώς μπορεί να ξέρεις τις δυνατότητες. Αυτό λέει ο προπονητής. Ο προπονητής το είπε, έχει δει το 100% δηλαδή μέχρι στιγμή. Ξέρει σε ποιο επίπεδο μπορούν να φτάσουν οι παίκτες. Βάσει του υλικού το οποίο έχει στα χέρια. Βάσει του υλικού που έχει στα χέρια, βάσει των δυνατοτήτων που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Και βάσει τη ετοιμότητα που ξέρει τα εργομετρικά και όλα αυτά τα οποία βλέπει. Πόσο πάω, α πούμε, έλεγε το καλοκαίρι ότι είμαστε στο 30%. Προφανώς τότε εκεί δεν είναι. Αυτό το έλεγε και πέρσι ο Πάοκ μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα και χάθηκε. Ναι, εντάξει. Άρα περίμενε το άλλο 70 τώρα. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Καλή ήταν. Πολύ θεία ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.